Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα επί του πιεστηρίου και απόψε το βράδυ, Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019, εδώ μαζί με τον Μάκη Κουρή. Καλησπέρα, Γιώργη μου. Καλή σας πέρα. Και απόψε έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε δύο πρώτα πρόσωπα της πολιτικής μας. Και έχουμε κλεκτή παρέα. Έχουμε και τον Αντώνη Μπακογιάννη. Καλά και να σας ξεκινάς από τις κυρίες, πρώην Υπουργός Εξωτερικών. Και τον Νίκο Τοξιδάκη. Πρώην αναπληρωτής του Υπουργείου Εξωτερικών. Αλλά και καλός συνάδελφος. Και καλός συνάδελφος. Λοιπόν. Ισχυρό στίγμα που άφησε. Στην δημοσιογραφία. Προχωράμε. Λοιπόν, πριν πάμε στους καλεσμένους, να πάμε να δώσουμε και το ρεπορτάζ. Είναι συνέχεια πλέον της απόφασης της κυβέρνησης να προχωρήσει στη ρύθμιση των κόκκινων δανείων. Ναι. Και κατά κάποιο τρόπο ο ισχυρισμός που υπάρχει από την κυβέρνηση είναι ότι είναι μονομερείς ενέργειες. Mm-hmm. Πληροφορίες λένε ότι ήταν 10 τα σημεία που είχαν στη διαλλαγή με τους θεσμούς. Έκαμε τα 5. Σύμφωνα με αυτά που είχαν συμφωνήσει με τον θεσμό, τα άλλα 5 είναι εκτός του σχεδίου που είχε η Τρόικα, οι θεσμοί. Mm-hmm. Επομένως, θα δούμε τις επόμενες μέρες ποια θα είναι η διαπραγμάτευση. Μέχρι τέλος Απριλίου θα πρέπει να είναι έτοιμη η πλατφόρμα για να αρχίσουν να υποβάλουν τις αιτήσεις οι δανειολήπτες. Και εκεί υπάρχει ένα άλλο θέμα, διότι η πλατφόρμα δεν θα μπορέσει να αντέξει και να είναι σε ένα μήνα καταδεθμένες όλες οι αιτήσεις. Για να καταλάβει ο κόσμος τι λέμε, ως 31 Απριλίου πρέπει οι τράπεζες να έχουν όλα τα στοιχεία των υποψηφίων που θέλουν να μπουν σε αυτή τη ρύθμιση, έτσι. Ακίνητη περιουσία, μετρητά, καταθέσεις. Μας έχει συνηθίσει αυτό το κράτος, όχι ότι έχει τέτοιο μηχανισμό που να μαζέψει και να παρουσιάσει όλα τα στοιχεία των δανειολήπτων που τους ορίζουν στον αριθμό 80 με 100.000. Mm-hmm. Λοιπόν, από εκεί πέρα, να πούμε. Ένα θέμα που καίει σίγουρα. Να πούμε όμως ότι η Νέα Δημοκρατία υπερψήφισε τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Βέβαια, είπε ποια κενά υπάρχουν. Θα μας τα πει και η κυρία Μπακογιάννη. Ναι, επί της αρχής θα μας τα πει η κυρία Μπακογιάννη, γιατί ήταν στην αρμόδια επιτροπή. Υπερψήφισε επί της αρχής, είπε που είναι τα κενά και επισήμανε ότι πρέπει να δοθεί ένα μπόνους για τους καλοπληρωτές. Και είναι κάτι το οποίο έχουν δοθεί και οι τράπεζες. Και ο κύριος Δραγασάκης, αν δεν κάνω λάθος, από τη Βουλή. Συμφώνησε. Η υπόθεση όμως είναι, κύριε Εξετάκη, να το κάνετε πράξη, έτσι. Ήταν το θέμα και θεσμοί να συμφωνήσουν. Δεν ξέρω. Είναι μονομερής τελικά ενέργεια ή είναι. Το λέμε συνεχώς αυτό το πράγμα. Και εγώ θα προχωρήσω αυτό που μου είπε αρχές βραδιές στο θέμα των κόκκινων δανείων, ότι θα πρέπει να έχει πάρθει μια άλλη αρχή. Δηλαδή το 2009, ποια ήταν η περιουσία, ποιο ήταν ο τζίρο του δανειολήπτη και ποιος είναι σήμερα. Με τι χρήματα. Και αν υπάρχει ακόμα ή έχει κλείσει το μαγαζί και χρωστάει. Όμως δεν μπορεί να ανακεφαλώνεται, κεφαλοποιείται η τράπεζα και να μην ανακεφαλοποιούνται οι δανειολήπτες. Με άλλες συνθήκες, με άλλο τζίρο, με άλλη οικονομική κατάσταση πήρε το δάνειο το 2009 και σήμερα έχουν φτάσει στο σημείο να είναι, παραδείγματος χάρη, εταιρεία που έχει πάρει 8 εκατομμύρια να την έχουν ανεβάσει σήμερα στα 24. Τόκου στον τόκο και έναν τοκισμό. 24 εκατομμύρια. 24 εκατομμύρια. Μάλιστα. Και θα έρθει το φάνηκε μετά να το πάρει Πάμφθινο. Νέα δημοσκόπηση, 6,9 διαφορά για τις ευρωεκλογές. Η Άλκο για το Όπεν. Έχει τα νούμερα εκεί. 6,9. Πριν από λίγη ώρα η Άλκο για το Όπεν. 9,7 είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, 26,6 η Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία. Τρίτο κόμμα η Χρυσή Αυγή, 7%. Το Κινάλ 5,6. Το Γουγουέ 5,3. Το Ποτάμι 1,4, η Ανεξάρτητη 1,1, η Ένωση Κεντρών 2, είναι το. Η ΛΑΕ. Όχι, το κ. Βελόπουλο είναι. Η ΛΑΕ δεν είναι εδώ πέρα. Ναι, 2,7 μέρε. Ναι, 1,1 το ΛΑΟΣ και 2,3 το κ. Βελόπουλο, άλλο 5,8 και 19,4 η αναποφάσιστη. Αυτά τα νούμερα είναι για ευρωεκλογές. Τουλάχιστον αυτό λέει η Άλκο, αυτό έδωσε πριν από λίγο. Πριν περάσουμε στους καλεσμένους, να πούμε ότι ο Ερντογάν τραβάει συνεχώς το σκηνή, έτσι, 42 παραβίαση και σήμερα, παρά το χαβάτο. Τα διαβήματα, το χαβάτο, όπως το πες. Και να είμαστε και λίγο χρηστικοί, για ΣΕΒΕ. Έρευνα, το 48% του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. 5,1 εκατομμύρια. 5,1 εκατομμύρια.
Και τα μισά νοικοκυριά. Ναι. Τα μισά νοικοκυριά είναι βασική πηγή εισοδήματος, η σύνταξη. Η σύνταξη. Ναι. Που 21 του μήνα τελειώνει. Ναι. Σύμφωνα πάλι με την έρευνα. Αυτά και να πάμε σχολισμένους μας. Πάμε σχολισμένους μας. Λοιπόν, Νίκος Ξηδάκης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής στη Β' Αθήνας και πρώην αναπληρωτής υπουργός. Να ρωτήσω που θα κατέβετε υποψήφιος. Νότο, μάλλον. Νότο. Το λέω γιατί έχετε μια άλλη διαδικασία εκεί πέρα. Εντάξει, θα συζητηθούν εκεί, ναι, βέβαια, αλλά εντάξει, τώρα κάπως, ας πούμε, αυτοί που είχαμε εκλεγεί τον Ιανουάριο του 2015 και είχαμε κάποιες γνωριμίες και εντάξει, εκδηλώνεις κάποιο ενδιαφέρον, θα το δούμε. Μάλιστα. Δεν έχει καθόλου, δηλαδή δεν έχει αποδεχτεί η πρόταση του βουλευτή. Όχι, δεν έχει να κάνει προτάσεις και να γίνουν αποδέκτες. Απλώς τοποθετούνται κάποιοι, ας πούμε, εντάξει, ατύπως. Τυπικά δεν έχει γίνει τίποτε. Δεν πάμε για εκλογές τώρα. Θα γίνουν όταν πρέπει να γίνουν. Τώρα είναι ευρωεκλογές. Τώρα είναι ευρωεκλογές. Τώρα όλες οι δυνάμεις, οι πολιτικές, σε όλα τα κόμματα εκεί εστιάζονται. Πάντως η κυρία Μπακογιάννη έχει αποφασιστεί και, θα μας το πει κιόλας. Λοιπόν, Ντόρα Μπακογιάννη, πρώην Υπουργός Εξωτερικών, βουλευτής Α Αθηνών και υποψήφια στα Χανιά. Στα Χανιά. Μετακομίζετε δηλαδή. Βεβαίως. Και δεν χωρίζω. Και μετακομίζει και δεν χωρίζει. Και μάλιστα εγώ έμαθα ότι ήταν το τριήμερο κάτω περιοδής και πολύ κόσμο. Ήταν ωραία. Περάσαμε πολύ καλά. Σας έκανε και καλό καιρό. Με έκανε και μαζί. Πάω, χάρησε. Χάρησε πολλά, είστε. Α, δεν ξέρω. Μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ τώρα όλες οι δημοσκοπήσεις λένε ότι θα βγάλει μία έδρα. Ό,τι είχε γίνει τότε που δεν είχε βγάλει. Από εκεί και πέρα τώρα δεν θέλω να ανακατευθώ στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα ποιος θα την πάρει, ο κύριος Σταθάκης ή ο κύριος Πολάκης, δεν ξέρω. Ακούω ότι ο κύριος Σταθάκης έχει προβάδισμα. Μάλιστα, θα δούμε. Θα δούμε. Αυτά είναι δημοσκοπήσεις. Σημαίνει ότι δεν περνάει συμπεριφορά του κύριου Πολάκη. Θα μετράει και αυτό ως τον ψηφοφόρο. Να πάμε στην κύριο Ξηδάκη. Είναι κυβερνητικός. Κυβερνητικός. Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Τελικά αυτή η συμφωνία που επιτεύχθη με τους θεσμούς είναι το καλύτερο σε σχέση με αυτά που περίμενε η κυβέρνηση. Ο κύριος Δραγασάκης, σήμερα ο αντιπρόεδρος, είπε ότι και αυτό το νομοθέτημα είναι, έχει κάποιους χαρακτήρες, κάποια χαρακτηριστικά συμβασμού. Δεν είναι μονομερής ενέργεια, διότι δεν είσαι υποχρεωμένος να νομοθετείς με τη σύμφωνη γνώμη των θεσμών της Τρόικας, δεν υπάρχει Τρόικα αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχει ο σιδηρούς περιορισμός της δημοσιονομικής αποτελεσματικότητας, της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της εποπτείας ανατρίμηνο. Εφόσον πείθουμε ότι μπορούμε να το αντέξουμε, γιατί συμμετέχει και το κράτος, βοηθά σε αυτή την ρύθμιση τώρα, και ότι οι τράπεζες μπορούν και αυτές να το αντέξουν, η συμφωνία έχει επιτευχθεί με τις τράπεζες, έχει γίνει η συμφωνία αυτή. Η νομοθεσία έρχεται να επιβεβαιώσει αυτή τη συμφωνία. Νομίζω ότι... Το έχει γκρινεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι θέμα των τραπεζών αυτό, δεν είναι θέμα του ελληνικού κράτους αυτή τη στιγμή, της ελληνικής πολιτείας. Νομίζω ότι αυτός είναι ο χαρακτήρας. Αν μπορούσαμε ως ελληνικό κράτος, ως ελληνική κυβέρνηση, θα το πηγαίναμε ακόμη παραπέρα. Είναι όμως ένα ξεκίνημα και είναι μια μεταβατική κατάσταση. Είναι μέχρι τέλος του έτους. Κύριε Ξηδάκη, αυτή η επιδότηση, ποιος δεν πάνε, από τον κρατικό προϋπολογισμό. Έχει βγει κωδικός. Υπάρχει πρόβλεψη. Το ποσό είναι σημαντικό. Πόσο είναι η επιδότηση? Είναι πολύ. Είναι κοντά στο 800 εκατομμύρια, ένα δισεκατομμύριο, κάτι τέτοιο. Είναι αρκετά χρήματα. Δηλαδή είναι έχει μειωθεί όμως ο αριθμός. Έχει μειωθεί ο αριθμός των δανείων ληφτών. Ναι, εντάξει. Πάντως είναι μια ρύθμιση. Είναι ένα καλό νέο που θα μπει σε πάρα πολλές χιλιάδες ελληνικά σπίτια, ελληνικά νοικοκυριά. Πάντως, και θα ακολουθήσουν τα άλλα και η ρύθμιση για τις... Η εκτιμήση είναι ότι δύσκολα θα μπορέσουν να καταθέσουν σε αυτές τις προθεσμίες οι δανειολήφες. Εντάξει, δεν είναι πολλά. Δεν είναι πολλά τα. Είναι δηλαδή αποδεικτικά της υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας, δηλαδή έναν τίτλο ιδιοκτησίας. Ένα κληρονομητήριο με ένα τίτλο αγοράς και τα κινητά.
τα κινητά μέσα. Δηλαδή, ένα αυτοκίνητο, αν έχει, ξέρω εγώ, αν υπάρχει μια βάρκα, ένα σκάφο, δεν ξέρω. Αυτά είναι σχετικά εύκολα μαζεύονται. Δεν έχει πολλέ λεπτομέρειε. Πάντως, Υπουργέ, η Νέα Δημοκρατία, επί τη αρχή, την ψηφίζει την τροπολογία. Εσεί κάποτε δεν ψηφίζατε. Όχι αυτή τη ρύθμιση. Τίποτα. Διαφορετικά, διαφορετικές καταστάσεις και διαφορετική ιστορική στιγμή. Το θέμα είναι το ίδιο όμως ήταν. Δεν θα μπορούσε η διαδικασία ότι κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη που έλεγε τότε. Θα μπορούσε να έχει μια περιοριστή και να κηρυχθούν πολλές ζωές. Είχε δοθεί ποτέ καμία λύση για τα κόκκινα δάνεια και την πρώτη κατοικία? Δεν είχε δοθεί. Πρώτα απ' όλα υπήρχε νόμος για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Τι λέτε τώρα? Μια προσωρινή προστασία είναι που έμπαιναν μέσα στα δικαστήρια. Προσωρινή, απόλυτη προστασία. Δεν υπήρχε κανένα σπίτι πρώτης κατοικίας σε πληστηριασμό. Δικαστικές αποφάσεις έβγαιναν για τα δάνεια, λέμε. Δικαστικές αποφάσεις εξεδίδοντο, οι οποίες έπαιρναν χρόνο. Αυτό μπορεί να κάνει. Μα υπήρχε νόμος, κύριε Ξεντάκη, δεν τον θυμάστε. Βεβαίως. Καταργήθηκε πριν από ένα που τελείωσε πέρσι ο νόμος αυτός. Είναι διαφορετικό. Και σταμάτησε η προστασία των ανθρώπων. Έγινε και παράταση του νόμου και τροποποίηση από τον Γιώργο Σταθάκη. Και πέρσι σταμάτησε. Αυτό το οποίο δεν υπήρχε και είναι οξυμένο τώρα είναι ότι μετά από τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις οι τράπεζες εξακολουθούν να έχουν ένα εξαιρετικά βεβαρημένο χαρτοφυλάκιο κόκκινων δανείων, γύρω στα 80-85 δισεκατομμύρια. Αυτό πρέπει με κάποιους τρόπους να αντιμετωπιστεί. Να ξεκινήσει τουλάχιστον. Και θα εξηγεί αν το έχουν το φυλακιά τους με άλλους τρόπους. Έχουν τρόπους. Αλλά από τα κόκκινα δάνεια είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολλές ευρωπαϊκές χώρες και την Ισπανία και την Ιταλία. Είναι το ποσοστό που έχουμε εμείς, φαντάζομαι. Δεν έχουν ως προς το συνολικό, δεν έχουν αυτό το ποσοστό. Και αυτές όμως έχουν ένα σοβαρό πρόβλημα και σε αυτές τις χώρες δεν έχει δοθεί μια οριζόντια, διαρκής, μακροπρόθεσμη λύση. Είναι ένα δύσκολο πρόβλημα και άπτεται δομικών χαρακτηριστικών της ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς και της σχέσης της κεφαλαιαγοράς των κεφαλαίων και των τραπεζών με τις κοινωνίες. Φτάσαμε σε ένα σημείο... Προβλέπετε κούρεμα στα δάνεια. Τα δάνεια αυτά. Το δάνειο λοιπόν. Να μπουν στην πλατφόρμα. Σε αυτά στη ρύθμιση κάνει επιδότηση το κράτος. Βάζει χρήματα το κράτος για να γίνει. Δεν θα έπρεπε να γίνει κούρεμα. Πιο ανακουφιστικό. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Έπρεπε να γίνει bad bank. Οι θεσμοί από την αρχή δεν έχουν δεχθεί την bad bank, την έχουν πολεμήσει. Είναι μια πρόταση που πολλές φορές έχει ακουστεί τα τελευταία χρόνια και μερικές φορές και σε επεξεργασμένη μορφή. Έχει συναντήσει η Ελλάδα δηλαδή από την αρχή της τραπεζικής, βαθιάς τραπεζικής κρίσης αυτό τον τοίχο. Είναι ένα δομικό πολιτικό πρόβλημα. Δεν είναι μόνο τεχνικό. Από τη στιγμή και από τη στιγμή που είπατε ναι στην αρχή. Αυτό σημαίνει ότι είναι σωστή αυτή η συμφωνία. Θα σας πω από την αρχή. Αυτή η ρύθμιση άρχισε 2 χρόνια. Όταν δηλαδή τελείωνε ο νόμος της Νέας Δημοκρατίας απόλυτης προστασίας της πρώτης κατοικίας, οι δανειολήπτες που είχαν πρόβλημα στεγαστικό βρεθήκαν στον αέρα. Απειλούνται λοιπόν από πληστηριασμούς. Στην πρώτη φάση η κυβέρνηση επέλεξε να προχωρήσει και να κρατήσει για ένα χρονικό διάστημα το νόμο της Νέας Δημοκρατίας. Όταν τελείωσε και πάλι αυτό, οι δανειολήπτες πάλι μείνανε στον αέρα. Άρα η ρύθμιση αυτή έχει καθυστερήσει 2 χρόνια. Αυτό ήταν εις βάρος των δανειοληπτών, γιατί ανέβαινε τα πτώκια, όπως όλοι μας ξέρουμε, αλματοδός, και εις βάρος των τραπεζών, οι οποίοι αυξάνεται το χρέος. Το συνολικό ιδιωτικό χρέος της χώρας είναι 230 δισεκατομμύρια. Από αυτά τα 84 είναι τα χρέη στις τράπεζες. Τα υπόλοιπα είναι ταμεία και εφορία. Για να αντιμετωπιστεί λοιπόν αυτό το θέμα, εμείς είχαμε πει από την αρχή ότι αυτό το οποίο χρειάζεται είναι μια σωστή ρύθμιση με τις τράπεζες, όπου οι μόνοι που θα εξαιρεθούν θα είναι οι άνθρωποι, οι κακοπληρωτές, οι πραγματικοί κακοπληρωτές, δηλαδή αυτοί που έχουν λεφτά και δεν θέλουν να τα δώσουν, και θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε έτσι την προστασία της πρώτης κατοικίας. Και ταυτόχρονα για τα άλλα 2 κομμάτια, 120 δόσεις και στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτή είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας. Έρχεται λοιπόν με πολύ μεγάλη καθυστέρηση σήμερα αυτό το κουτσουρεμένο, κατά την άποψή μου, η κουτσουρεμένη τροπολογία. Πρώτον, διότι αφήνει περίπου 30 με 40% των δανειοληπτών έξω, κατευθείαν δηλαδή μας το είπαν και οι τράπεζες, μας το είπαν στην Επιτροπή και η Τράπεζα της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος υπολογίζει ότι από αυτή τη ρύθμιση
από τα 84 δισεκατομμύρια θα μειωθεί το δάνειο προς τις τα κόκκινα δάνεια περίπου 10. Η Τράπεζα της Ελλάδος ήταν πιο μαζεμένη, 8,5 με 9. Η Ένωση Τραπεζών είπε 10 με 10,5. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ τους. Άρα θα μείνουν δηλαδή 74 δισεκατομμύρια χρέος στην αντιμετώπιση. Γι' αυτό σας λέω ότι αν το είχαν φέρει νωρίτερα, όλα αυτά τα πράγματα δεν θα είχαν υπάρξει. Γιατί το κάνουν για να ανακατατήσουν την επόμενη κυβέρνηση, δηλαδή. Πρώτον αυτό και δεύτερον διότι δεν μπορούσαν να βγουν και να πούνε μερικές αλήθειες. Αυτή η κυβέρνηση δυσκολεύεται πάρα πολύ να πει αλήθειες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έφερε τη ρύθμιση. Τώρα, εμείς στη Νέα Δημοκρατία σκεφτήκαμε το εξής. Μπορούσαμε μην την ψηφίσουμε. Εάν όμως δεν την ψηφίζαμε, οι δανειολήπτες θα μένανε με μηδέν. Όταν λέμε μηδέν, μηδέν προστασία. Αυτό ένα κόμμα το οποίο σέβεται τον εαυτό του δεν μπορεί να το κάνει. Λέμε λοιπόν είναι μια κακή ρύθμιση, το είπαμε, είπαμε ακριβώς αυτό που πιάσατε κύριο Κουρή. Ότι αυτή η πλατφόρμα, ρώτησα τρεις φορές εγώ και απάντηση δεν πήρα. Ούτε από τις τράπεζες πήρα, ούτε από την κυβέρνηση. Άκουσα ένα ευχολόγιο. Δεν είναι έτοιμη και πώς θα λειτουργήσει, αν κρίνω από την προηγούμενη πλατφόρμα του εξοδικαστικού συμβιβασμού, η πλατφόρμα του εξοδικαστικού συμβιβασμού έκανε ένα χρόνο για να λειτουργήσει. Ένα χρόνο. Εάν λοιπόν πάει με την ίδια λογική αυτή, όχι το εξάμηνο που λέμε μέχρι τις εκλογές, θα έχει περάσει και άλλους 6 μήνες μετά. Έχει λοιπόν αδυναμίες, δομικές αδυναμίες αυτή η λύση. Γι' αυτό εμείς είπαμε ότι επί της αρχής, διότι θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα ότι δεν επιθυμούμε κανέναν δανειολήπτη, όσο λίγη και να είναι η προστασία πρέπει να την έχει. Και από εκεί και πέρα σταθήκαμε σε όλα τα επιμέρους θέματα, και τονίσαμε ακριβώς επιμέρους θέματα τα οποία είναι πάρα πολλά. Ο δε πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου που ήρθε σήμερα μας έφερε ένα απίστευτο παράδειγμα ότι αν είσαι άγαμος, χρωστάς ένα χι ποσό και μένεις στο ακριβότερο προάστιο της Αθήνας με νίκη, ουσιαστικά παίρνεις όλη την προστασία. Ενώ αν είσαι έγγαμος με τρία παιδιά και μένει στο ίδιο σου το σπίτι, αυτός δεν έχει καμία προστασία. Και μάλιστα το έφερε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου που ξέρετε ότι δεν είναι κανένας νεοδημοκράτης. Θέλω να πω ότι είναι μια κατάσταση η οποία δυστυχώς είναι δύσκολη. Θα συμφωνήσω σε αυτό με τον κύριο Ξηράκη. Δεν είναι εύκολη η αντιμετώπιση της. Γι' αυτό όμως έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί εγκαίρως και να μην φτάναμε να έχουμε το Eurogroup σε τρεις μέρες και να είμαστε με τη θηλιά στο λαιμό. Και επομένως. Δηλαδή επομένως, αυτό καταρχήν. Να προσθέσω το τελευταίο. Θα αγγίσει δηλαδή, τη θηλιά, θα την ξεσφίξει. Έστω 100.000. Θα προστατέψει. Πόσοι μένουν απ' έξω, έχετε υπολογίσει. Υπολογίζει ότι μένει απ' έξω το 30 με 40%. Έτσι. Και ότι θα γίνει το 60% εάν λειτουργήσουν όλες οι πλατφόρμες. Εμείς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πει από την αρχή όταν είδε την Ένωση Τραπεζών. Του είπα, ακούστε κύριοι, όλα καλά και άγια όλα αυτά τα οποία μου λέτε, αλλά εμείς θέλουμε να υπάρξει επιβράβευση. Και του συνεπούς δεν μπορεί να είναι το κορόιδο της τράπουλας αυτός ο οποίος δεν τρώει και πληρώνει το δανειό του γιατί είναι ένας νοικοκύρης άνθρωπος και από την άλλη μεριά αυτός που είναι μπαταχτσής να κάνει τη μεγάλη ζωή. Θέλω λοιπόν ένα μπόνους. Σήμερα λοιπόν ρώτησα κατά τη διάρκεια της Επιτροπής την Ένωση Τραπεζών και τους είπα δεν μου λέτε κύριοι όταν πήγατε στο Κυριάκο ο Κυριάκος σας είπε ότι θέλω μπόνους. Η κυβέρνηση σας το είπε. Εκεί απάντηση. Δεν πήρα μια απάντηση ότι εγώ δεν ήμουν μπροστά όταν το ζήτησε. Και πετάχτηκε ο κύριος Δραγασάκης. Ο κύριος Δραγασάκης, ο οποίος είναι παλιός πολιτικός και κατάλαβε πάρα πολύ καλά τι γινόταν εκείνη την ώρα, είπε: Κοιτάξτε, λέει, εμείς από παλιά είχαμε αυτή την άποψη, πλην όμως κτλ. Εν πάση περιπτώσει, φέρτε μια τροπολογία να την κάνουμε. Να τη φέρει η Νέα Δημοκρατία δηλαδή. Να φέρει η Νέα Δημοκρατία τροπολογία. Μάλιστα. Εμείς για να φέρουμε μια τέτοιου είδους τροπολογία πρέπει να έχουμε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Πρέπει να έχουμε την Ένωση Κρατικού. Δηλαδή, ο κύριος Δραγασάκης έκανε μια τρίπλα, η οποία λέει: Ναι, φέρτε την, εσείς θα την κουβεντιάσουμε. Θα του κάνουμε τη χάρη του κύριου Δραγασάκη. Μας δίνει είδηση τώρα αυτή τη στιγμή. Θα του κάνουμε τη χάρη να καθίσουμε να μελετήσουμε με όσες δυνάμεις έχουμε και να του φέρουμε μια τροπολογία. Διότι το να λες στον αέρα πράγματα δεν γίνεται. Θα καθίσουμε λοιπόν και εμείς κάτι με όσες δυνάμεις έχουμε. Είναι δυνατόν όμως. Ο κύριος Δραγασάκης, αντιπρόεδρος υπουργός οικονομίας, αν
να μην μπορεί να υποβάλει η κυβέρνηση αυτή την τροπολογία. Εφόσον το μηχανισμό τον έχει υπό τον έλεγχο. Δεν θέλει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση δεν κουβέντιασε με τις τράπεζες ούτε μία στιγμή. Για πώς θα την ψηφίσει, θα ψηφίσει την τροπολογία. Αν και κοτσορεμένοι να είναι, θα πολεμήσουν την τροπολογία. Την επιβράβευση δεν την έφερε ο κ. Δραγασάκης και δεν τη συζήτησε με τις τράπεζες. Αυτό ήταν πασιφανές. Και επίτηδες εγώ ήθελα να δείξω ότι δεν μπορεί να κοροϊδεύουμε άλλο τον κόσμο. Διότι ο Κυριάκος βγήκε και το είπε δημόσια. Η αλήθεια, πάντως είναι προς τα έξω. Και στα δελτία άκουγα ότι ο Δραγασάκης είπε: ναι, φέρτε μια τροπολογία. Πέρασε έτσι όπως το λέτε. Κύριε Ξηδάκη, και εγώ και το είπα κιόλας πριν βγούμε στον αέρα. Ωραία. Έστω και παραμονή εκλογών, είτε ευρωεκλογών, γιατί θα γίνουν εκλογές μαζί με τις ευρωεκλογές σε 55 μέρες ή τις 150 το φθινόπωρο. Έστω και την ίστατη στιγμή τα δύο μεγάλα κόμματα να έχουν μια κοινή πλεύση από το σημαντικό θέμα. Δεν θα έπρεπε τουλάχιστον εσείς οι κυβερνητικοί βουλευτές να φέρετε μια τέτοια τροπολογία? Ξέρετε πόσα εκατομμύρια δανειολήπτες αφορά? Για συνεπείς μιλάμε. Κοιτάξτε, όταν είσαι κυβερνητική πλειοψηφία, την νομοθετική πρωτοβουλία την έχει η κυβέρνηση. Ναι, αυτό το λέω. Για εσάς το λέω. Πώς είστε κυβερνητικός βουλευτής? Η κυβέρνηση είναι. Είναι άλλο κυβέρνηση και άλλο βουλευτής. Είστε κυβερνητικός βουλευτής, είστε έμπειρος. Υπάρχει διαφορά. Και καλό θα κάνετε άμα σηκώσετε, διαμαζέψετε καμιά υπογραφή να πάτε και μετά. Είναι πολλές οι δημόσιες τοποθετήσεις με τις οποίες οι βουλευτές πιέζουν τους συναδέλφους κοινοβουλευτικούς υπουργούς ή εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς, και είναι και πολλές οι επαφές και οι πιέσεις και οι ζημώσεις που γίνονται και δεν γίνονται δημόσια. Πέρα από αυτό όμως, όλη αυτή η συζήτηση για το ιδιωτικό χρέος είναι μια μεγάλη συζήτηση και ένα μεγάλο θέμα το οποίο δεν ξεκίνησε ούτε ημερών του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν συνεχίστηκε ούτε καν. Φυσικά. Ναι, δεν εκτοξεύτηκε. Αυτό είναι, πώς δεν εκτοξεύτηκε? Κυρία Μπακογιάννη, αυτό είναι μια εύκολη μαντρά, μια ευχή, μια αιμονή. Μα ευχή τώρα. Θα σας πω, με διακόπτετε να σας το πω. Είναι πολύ εύκολο να λέει η Νέα Δημοκρατία ότι όλα χειροτέρεψαν επί ΣΥΡΙΖΑ και εκτοξεύτηκαν. Η αλήθεια είναι άλλη. Η αλήθεια είναι ότι το 2009 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε έλλειμμα 3,7%. Στους ευρωπαϊκούς επόπτες και το έλλειμμα βρέθηκε 15,4%. Σε ένα χρόνο μόνο είχε συσσωρεύσει 34 δισεκατομμύρια χρέος. Αυτές είναι οι αλήθειες και έτσι βρέθηκε. Δηλαδή αυτό που λέω δεν είναι αλήθεια, κύριε Ξηδάκη. Αυτές είναι οι αλήθειες. Τώρα με πήγατε 10 χρόνια πίσω. Πότε δημιουργήθηκε το δημοσιονομικό ναυάγιο? Εγώ σας λέω σήμερα πώς θα το λύσετε το πρόβλημα. Εξηγήστε μου. Είστε 4 χρόνια στην κυβέρνηση. Έχει πάρει πολλές πρωτοβουλίες. Έκανε εξωτερικό μηχανισμό η κυβέρνηση. Έφτιαξε προχώρηση. Όλα δουλεύουν. Πήρανε μπροστά. Κοιτάξτε, στην Κύπρο κάνανε 5 μήνες να κάνουν το πλαίσιο. Και ακόμα δεν έχει κανονίσει. Και η Κύπρος είναι το 1% του μεγέθους της ελληνικής οικονομίας και των ελληνικών προβλημάτων. Δεν πήρε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι, γιατί είναι όλα δύσκολα. Δεν είναι εύκολα θέματα. Είναι προβλήματα τα οποία τα πήρε στα χέρια της καυτές πατάτες μια ελληνική κοινωνία ματωμένη και μια οικονομία διαλυμένη και πρέπει σιγά σιγά. Μα τα ήξερε τα προβλήματα. Κάνει... Δεν τα ήξερε τα προβλήματα. Μα τι φυσικά, τι μπορεί να πει. Δηλαδή, όποιο το ξέρει, τι κάνει. Το λύνει μαγικά. Δηλαδή, αν το ήξερε, γιατί έλεγε κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη? Γιατί το έλεγε, πέστε μου. Κάνει πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλέ μεταρρυθμίσει εξυγχρονισμού και εξορθολογισμού και τη οικονομία και τη παραγωγή και τη δημόσια διοίκηση. Τόσες μεταρρυθμίσεις που δεν έγιναν τα πολλά περασμένα χρόνια. Και εκτελώντας ένα τότε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, επειδή είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος σε αυτά τα θέματα, έχουμε φέρει ένα σωρό πράγματα. Αλλάξαν οι νόμοι των ανώνυμων εταιριών, ο τρόπος, στοχευτικό δίκαιο ανανεώνεται. Το πρωτεύον είναι όμως... Σιωπηλές, χωροθετήσεις, χωροθετήσεις παραγωγικών δραστηριοτήτων, δασολόγια. Πράγματα έπρεπε να είχαν γίνει και ένα αιώνα. Το πρωτεύον δεν είναι πώς θα σωθούν και οι τράπεζες. Φυσικά. Τις τράπεζες θα εγκεφαλοποιήσαμε. Αυτό σταυρό είναι οι δανειολήπτες. Φυσικά. Η πρώτη μέρημνα μιας πολιτικής παράταξης και ιδίως μιας αριστερής παράταξης είναι η κοινωνία. Η πρώτη και απολύτως μέρημνα. Να βλέπετε όμως ακόμα και επί των ημερών σας ανεβαίνουν συνεχώς οι οφειλές και τα κόκκινα δανεία. Κοιτάξτε, δεν μπορεί μία... Είναι 104 δις. Ναι, μία κυβέρνηση η οποία παραλαμβάνει ένα δημοσιονομικό ναυάγιο και ένα υπέρογκο ιδιωτικό χρέος σε συνθήκες κρίσης δεν μπορεί να κάνει μαγικά. Μπορεί να κάνει το καλύτερο δυνατό στις δεδομένες συνθήκες, να εξασφαλίσει πόρους, να εξοικονομήσει δαπάνες, να περιορίσει δαπάνες άχρηστες, να βρει χρήματα και να κάνει μια πολιτική
Να έχει βρει χρήματα, δεν μοιράζει λεφτά. Κοινωνικής πρόνοιας και ενίσχυσης των παραγωγικών τάξεων όσο μπορεί. Συνεχώς εξευρίσκει πόρους. Συνεχώς. Συνεχώς. Λοιπόν, δεν είδαμε ούτε τα κόκκινα δάνεια να ρυθμιστούν. Από το 10 τα γνωρίζουμε. Εγώ ακούω πραγματικά και δίνω. Θέλω το 15 να μιλήσω για να απαντήσει η κυρία Μπακογιάννη. Για τα χρόνια τη κρίση. Μα το ζήσετε με του θεσμού και οι εξηδιακοί. Τα ίδια πράγματα τα γυμνάσια δεν τα ζήσατε με του Δεκεμβρίου του 18. Ω 27 Μαρτίου του 19, που δεν έχει ψηφιστεί ακόμα, αύριο φαντάζομαι θα ψηφιστεί, γιατί αφήσατε αυτό το κενό. Διαπραγμάτευσαν αυτό το κενό αυτό το τρίμηνο. Φυσικά υπάρχουν. Υπήρχαν. Καταρχάς οι ίδιες οι τράπεζες δεν ήταν έτοιμες να υποδεχθούν. Μα τότε δεν ήταν οι τράπεζες οι ίδιες. Μόνο για να εισπράττουν τόκους. Κοιτάξτε αυτό. Να απαντήσει και η κυρία Παπαδόπουλο. Δεν υπάρχει. Κοιτάξτε τώρα, μιλάμε λες και είμαστε στο 1970. Δυο λεφτά, κύριε Κούρη. Δεν είμαστε ούτε στο 1970 ούτε στο 1980, όταν ο πανίσχυρος υπουργός οικονομικών όριζε ακόμη και τα επιτόκια των τραπεζών. Και υπήρχαν 70 διαφορετικά επιτόκια. Άλλα για τους συμμετέρους και άλλα για τον Κοσμάκη. Δεν είναι έτσι. Όχι, μια στιγμή ξέρουμε πώς λειτουργούν. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε. Έχουν ανεξαρτησία, έχουν αυτονομηθεί, έχουν άλλη εποπτεία και βρισκόμαστε σε άλλη νομισματική και τραπεζική πολιτική. Δεν είναι σωστό να λέμε στον κόσμο πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Μα τα ζούμε όλοι μας. Βεβαίως. Τα ζούμε όλοι. Τα ζούμε και δεν ξέρουμε θα υπάρχουμε. Αλλά δεν είναι πια οι κυβερνήσεις σε αυτό το βαθμό ελευθερίας, δεν έχουν νόμισμα, δεν έχουν νομισματική πολιτική. Μα είναι γνωστά αυτά. Ο κόσμος πονάει και λέει σώσε μου το σπίτι. Και πρέπει και οι κυβερνήσεις να απαντήσει πρώτα, κυρία Μπακογιάννη, ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα σε όσα μπορούμε. Και αυτό κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Είδατε ότι δεν έχει τίποτα. Κάνει τα πάντα σε όσα μπορεί. Ένας νόμος φτιάχνει, ο νόμος Κατσέλη. Νόμος Κατσέλη, δεν κρεμίστηκε. Γιατί τον βάφτισε σε νόμο Νέας Δημοκρατίας. Και ο Λούκα Κατσέλη νομίζω ότι είναι. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν Πασόκ. Όχι, καλά τώρα, γιατί και το Πασόκ τώρα λένε Πασόκ. Δεν είναι Κατσέλη. Λοιπόν, πάμε. Πάμε στην κυρία Μπακογιάννη. Για να μιλήσω Κατσέλη, εγώ λίγο πιο προσεκτικά από τον κύριο Ξηδάκη, ελπίζω. Πρώτα απ' όλα, η διαφορά υπευθυνότητας των κομμάτων φαίνεται από το τι κάνουμε εμείς σήμερα σε σχέση με αυτό το οποίο έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση φώναζε και έλεγε στο λαό κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και η Νέα Δημοκρατία είχε τις δυσκολίες, πάλευε, προσπαθούσε όπως λέει ο κύριος Ξηδάκης ότι κάνει αυτή η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση ήταν μια κραυγάζουσα αντιπολίτευση η οποία ήταν έξω από τη Βουλή μαζί με τη Χρυσή Αυγή, κάψτε, κάψτε, κάψτε. Αυτή ήταν η πραγματικότητα τότε. Σήμερα όλα αυτά τα οποία είχαν υποσχεθεί ουσιαστικά γυρίζουν μπούμερα. Και είναι υποχρεωμένοι να απολογηθούν σε έναν κόσμο ότι ό,τι τους υποσχεθήκανε δεν μπορέσαν να το τηρήσουν. Το ξέρανε όμως. Όταν λέγανε αυτά τα οποία λέγανε, το ξέρανε. Και το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή που λέει ο κ. Ξηδάκης για τις τράπεζες, οι τράπεζες, κύριε, αφελληνιστήκανε. Οι τράπεζες δεν είναι πλέον ελληνικές. Πότε αφελληνιστήκανε? Αφελληνιστήκανε επί ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αφελληνιστήκανε? Διότι κάποια μέρα πήγε ο κύριος Βαρουφάκης και είπε αγάπη μου έκλεισα τις τράπεζες. Όταν λοιπόν ο κύριος Βαρουφάκης είπε αγάπη μου έκλεισα τις τράπεζες, το αποτέλεσμα αυτής της βαρουφακιάδας, τσιπριάδας διαπραγμάτευσης μας οδήγησε στα 100 δισεκατομμύρια καπέλο, στο σύνολο της ελληνικής περιουσίας υποθηκευμένο και έχουμε χάσει τις τράπεζες οι οποίες έχουν αφελληνιστεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τώρα πάμε πίσω στο 70 που όριζε τα επιτόκια, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα που ζούμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα είναι επιχειρήματα, θα μου επιτρέψετε να πω, που πολύ λίγη βάση έχουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα. Το ερώτημα λοιπόν για μας είναι, επειδή την ξέρουμε και επειδή δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, δεν είμαστε ρεμπεσκέδες, θέλουμε να βγούμε και να πούμε ακριβώς στον ελληνικό λαό αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ρεμπεσκέδες. Εγώ είπα, δεν είμαστε εμείς ρεμπεσκέδες. Δεν σας είπα εγώ ρεμπεσκέδες. Εμείς δεν είμαστε. Εντάξει, διευκρινίζει. Μην προσβάλλεστε. Σας έχω πει άλλα πράγματα τα οποία μπορώ και να τα αποδείξω. Παραδείγματος χάρη ότι δεν έχετε πει ίχνος αλήθειας. Λοιπόν, αυτή είναι η σημερινή κατάσταση. Εμείς λοιπόν βγαίνουμε και λέμε και τους προλαβαίνουμε τώρα. Τους λέμε για το υπόλοιπο, παιδιά. Μην αποφασίσετε να κάνετε τους 120 δόσεις μόνο για τα ταμεία. Πρέπει να τις κάνετε και για την εφορία. Διότι αν δεν τις κάνετε. Δεν αφήνουν οι έξω, λένε. Δεν αφήνουν οι έξω. Με συγχωρείτε, να βγούνε να πούνε τέλος πάντων πού είμαστε τότε. Εάν είμαστε υποσιδερένιο μνημόνιο ή αν δεν είμαστε. Όταν η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι μπήκαμε στο τέταρτο μνημόνιο, ο κύριος Τσίπρας έλεγε ότι βγήκαμε στην κανονικότητα. Ποια κανονικότητα, κύριε Πρωθυπουργέ? Αν αύριο είσαστε κυβέρνηση, αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα, τι θα κάνετε?
εμείς έχουμε κάνει ένα σχέδιο το οποίο τους το καταθέσαμε, τους το είπαμε, τους το προτείναμε. Το προτείναμε πριν από 2 χρόνια. Συμφώνησε και η υπόλοιπη αντιπολίτευση σε αυτό το σχέδιο για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων. Μιλούσαμε για τις 120 δόσεις που αν τότε είχαν γίνει, ήδη θα μπαίνανε λεφτά στα ταμεία από αυτές τις 120 δόσεις. Διότι καλύτερα λίγο και κάθε μήνα, παρά καθόλου όπως είμαστε σήμερα. Διότι σήμερα είμαστε στο καθόλου. Λέγαμε λοιπόν από την αρχή, δώστε τις δόσεις, αφήστε τους ανθρώπους να πάρουν μια ανάσα. Έχουμε πει και μειώστε τη φορολογία, αλλά αυτά αφήστε, θα τα κάνουμε εμείς όταν έρθουμε, αφού δεν μπορούν να το κάνουν. Ακολουθήσανε μια πολιτική υπερπλεονασμάτων. Την ακολουθήσανε για μικροκομματικούς λόγους. Έχουν σήμερα 650 εκατομμύρια που κάθονται. Τους ρωτάνε οι Ευρωπαίοι, τι θα τα κάνετε αυτά 650 εκατομμύρια. Δεν απαντούν. Δώρο, δεν είπε ο κύριος Πετρόπουλος. Λοιπόν, ο κύριος Πετρόπουλος, λοιπόν, επειδή είναι λίγο έτσι, ειδικεύεται στις γάφες, βγήκε και είπε, θα το κάνουμε, λέει, θα δώσουμε δώρο του Πάσχα. Τα άκουσε ο Τσακαλώτος, ο οποίος πρέπει να πάει στο Eurogroup προχθές, πάρε λίγο να πάθει έμφαγμα. Ο άνθρωπος βγήκε και είπε, δεν υπάρχει καμία βάση. Με αυτή την κυβέρνηση έχουμε να κάνουμε. Με μια κυβέρνηση η οποία σκοπεύει αυτά τα λεφτά να τα μοιράσει με τον ΑΒ τρόπο, εν ώψη εκλογών. Και δεν την νοιάζει καθόλου μα καθόλου τι θα γίνει η χώρα. Πάντως, αν αυτά τα 650 εκατομμύρια είναι στην άκρη και δεν είναι για κάποια άμεση ανάγκη, δεν είναι κακό πάντως να επιστραφούν στους πολίτες, έτσι είναι. Όχι μόνο δεν είναι κακό, αλλά αυτό, να σας πω ένα παράδειγμα. Σήμερα ο προϋπολογισμός των δημοσίων επενδύσεων έχει κατακρεουργηθεί. Δεν γίνονται δημόσιες επενδίσεις, γιατί ένα ποσοστό από αυτό έχει πάει σε μισθούς, σε αυτούς τους καινούριους διορισμούς που έχουν κάνει για λίγο καιρό. Και οι δημόσιες επενδύσεις που οι ίδιοι λένε στο πρόγραμμά τους και που συμφωνούμε κι εμείς ότι δημιουργούν υγιείς θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, δεν γίνονται. Να σας πω το παράδειγμα του ΒΟΑΚ στην Κρήτη, να φρίξετε. Η Κρήτη είναι το πρώτο νησί σε τουρισμό και έχει ένα δρόμο από τα Χανιά, από το Καστέλι δηλαδή, μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος δεν περπατιέται. Δεν μπορεί να σηκώσει απολύτως και καθόλου το φόρτο τον συγκοινωνιακό που έχει. Τώρα δε έπεσε και ο δρόμος, έπεσε και βρισκόμαστε με ένα φανάρι, φανταστείτε, ένα φανάρι που ανάβει μία γραμμή και το άλλο φανάρι που ανάβει και αυτός ο δρόμος θα σηκώσει τον τουρισμό του καλοκαιριού. Είναι ποτέ δυνατόν. Είναι τόσο δύσκολο και μου λέτε ότι έχουμε 650 εκατομμύρια που κάθονται. Είναι τόσο δύσκολο να φτιαχτεί. Θα ξαναπάω στον κύριο Σπίρτζη να του πω ότι εγώ δεν είμαι μηχανικός, γιατί αυτός είναι διάσημος μηχανικός. Εν πάση περιπτώσει, όταν έχεις ένα δρόμο και εδώ έχεις γκρεμό, η δική μου λογική είναι ότι σκάβεις το υπόλοιπο βουνό, κάνεις αυτή την παράκαμψη και περπατάει με 2 λωρίδες στον δρόμο. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα, κύριε Σπίρτζη. Τι θα γίνει με την Τουρκία? Όχι, θέλω να ξεκαθαρίσω. Να απαντήσει, να ανοίξουν τα εθνικά καθώς πούμε. Είπε η κυρία Μπακογιάννη ότι ήταν στην πλατεία Συντάγματος ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Χρυσή Αυγή και φώναζαν. Δεν ήτανε. Προφανώς δεν έχετε πάει ποτέ σε καμία πλατεία αγανακτισμένων. Επειδή ήμουν από το πρώτο απόγευμα και έγραψα. Αυτό το ότι ήσασταν εσείς, το ξέρω. Και έγραψα κομμάτι στην εφημερίδα μου εκείνη τη μέρα. Στις 8 η ώρα το είχα παραδώσει, 9 η ώρα το είχα παραδώσει, γιατί έκανα ρεπορτάζ. Και πήγα δεκάδες άλλες φορές και έκανα την παρατήρησή μου, το ρεπορτάζ μου και έγραφα και παρακολουθούσα. Σας λέω ότι δεν έχετε ιδέα. Είναι μια εύκολη συκοφαντία, είναι μια καραμέλα. Ποια σκοφαντία? Είναι ένα από δηλαδή, τα πολλά φαινόμενα που κατασκευάζεται. Ήσασταν μόνοι σας στους αγανακτισμένους όταν φωνάζαν οι αγανακτισμένοι να καεί, να καεί η πού, η Βουλή. Οι αγανακτισμένοι. Ήσασταν εσείς προσωπικός που φωνάζατε το σύνθημα αυτό. Ήταν ένα ποικίλο ποτάμι εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, χωρίς κεντρική καθοδήγηση, χωρίς κανένα να το χειραγωγεί και να το αποδηγετεί. Υπήρχαν τώρα, εδώ ανεβήκατε στη Βουλή και ανεβάσατε το πανό. Τι λέτε, κύριε Ξηδάκη, που μπορεί να λέγανε άλλα πράγματα. Υπήρχαν και στοιχεία τα οποία είχαν πολιτική προσέγγιση και μια έντιμη προσέγγιση υπεράσπισης και της δημοκρατίας και της κοινωνίας. Ναι. Αφήστε λοιπόν αυτά. Υπήρξαν και κάποιοι. Εσείς προσωπικώς ανεβήκατε στη Βουλή με πανό. Με πολλές μορφές. Ο ΣΥΡΙΖΑ φώναζε τότε κυρία, τα συνθήματα τα οποία τα φώναζε. Πολύ προσεκτικά. Πέστε μου, αν το αρνείστε. Να σας διακόπτω. Το αρνείστε. Να μην με διακόπτετε. Να μου πείτε ότι ντρέπεστε σήμερα, δεν πειράζει. Να μην με διακόπτετε. Κύριε Ξηδάκη, μα ακούγεστε ζωντανά, για να τα κινήματα των αγανακτισμένων σφράγισαν τα τελευταία 10 χρόνια
από τη Νέα Υόρκη με το Occupy Wall Street έως την Ισπανία που άλλαξαν το πολιτικό σκηνικό και στην Ελλάδα αντιστοίχως άφησαν να αποτύχουν. Είναι ακροδεξιά όμως αυτή. Ποια, η Ποδέμος δεν είναι ακροδεξιά. Η Ποδέμος δεν είναι ακροδεξιά. Ούτε το Occupy Wall Street. Έβγαλε το Σάντερς και έβγαλαν μεγάλες προσωπικότητες του φιλελεύθερου δημοκρατικού χώρου στις ΗΠΑ. Είναι ποικίλα και βγάλανε το, περίπλοκα. Και βγάλανε τον τράμπο όμως. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Να σας το πω κάπως. Η Νέα Δημοκρατία, καταλαβαίνω ότι δεν έχει καμία μνήμη. Δεν θυμάται τι έγινε όλη τη δεκαετία του 2000. Δεν θυμάται πως εκτοξεύθηκε το δημόσιο χρέος. Δεν θυμάται πως διωγγώθηκε το ιδιωτικό χρέος. Δεν θυμάται τα ελλείμματα, πόσο εδήλωνε ότι είναι και πόσο βρέθηκαν. Δεν θυμάται ότι από το 7 έως το 9 διαλύθηκαν τα πάντα. Δεν θυμόμαστε τίποτε. Θυμόμαστε ότι τα 4 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέστρεψε την Ελλάδα. Όχι, θυμόμαστε και τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν. Λοιπόν, δεν σας διέκοψα. Πολύ καλά. Κυρία Μπακογιάννη, δεν σας διέκοψα. Αν θέλετε να κάνουμε μια συζήτηση καφενείου με πικ-πονγκ, μπορώ να την κάνω. Καφενείου, πικ-πονγκ να κάνω. Δεν κακό, να καταλαβαίνει ο κόσμος. Ο διάλογος έχει και απαντήσεις. Στο πιεστηρίο, σε αυτήν την εκπομπή που τρέχουμε, δεν κάνουμε καβγάδες. Κάνουμε συζητήσεις και ανταλλαγή επιχειρημάτων. Αν το πάτε μόνο. Ανταλλαγή επιχειρημάτων, πικ-πονγκ δηλαδή. Εφόσον λοιπόν δεν έχουμε μνήμη, ο ελληνικός λαός έχει μνήμη, γνωρίζουν ότι υπήρξαν κυβερνήσεις οι οποίες άφησαν αθωράκιστε την Ελλάδα στη μεγάλη διεθνή καταιγίδα του 2008. Και βρεθήκαμε εκεί που βρεθήκαμε. 10 χρόνια βογκάμε όλοι. Και αυτό το οποίο έχει να δει ο Έλληνας πολίτης είναι πού θα δει ελπίδα. Μα και οι άλλες χώρες πέρασαν τα ίδια για εξετάσεις. Δεν ήταν μόνο το φαινόμενο της Ελλάδας. Και άλλες, ναι, ναι. Αλλά μην ξεχνάτε όμως ότι φτιάχτηκε μια Ελλάδα που δεν συγκρινόταν ούτε με το 50, ούτε με το 60, ούτε με το 70. Κανείς δεν τα αμφισβητεί αυτά. Κανείς δεν τα αμφισβητεί αυτά. Κάθε σπίτι είχε και αυτοκίνητα και τόνα και τα άλλα, ναι, και εξωτερικό. Ξέρουμε όμως τώρα που κάνουμε ταμείο. Ίσως δανείστηκε παραπάνω. Βεβαίως. Ξέρουμε, θα πληρώνει τώρα. Ξέρουμε ότι έγινε άλογη πιστωτική υπερεπέκταση. Δεν είναι οι τράπεζες. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε για στρατηγικούς κακοπληρωτές, ποιοι είναι οι στρατηγικοί. Γιατί δεν τους κάνουμε όμως. Είναι οι μέτεροι. Γιατί δεν τους πιάνουν. Να πάμε οι τραπεζίτες τους έχουν. Μα οι τραπεζίτες ελέγχονται από την κυβέρνηση. Δεν ελέγχονται από την κυβέρνηση. Κάνετε λάθος. Όχι να ζητήσετε. Ποιοι είναι οι κακοπληρωτές. Δεν θα τους δώσουν. Ζητήστε την επόπτης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, τυπικά τουλάχιστον, είναι ο κύριος Στουρνάρας. Ας ρωτήσω τον κύριο Στουρνάρα που εποπτεύει τα δάνεια. Ο πρωθυπουργός που συμμετέχει στα ευρωπαϊκά συμβούλια δεν μπορεί να ζητήσει από τον κύριο Ντράγκη, δώστε μου τους κακοπληρωτές στην Ελλάδα. Οι τράπεζες κάνουν ερωτήσεις και ευρωβουλευτές και ρωτάνε στον κύριο Ντράγκη. Δεν είναι ο πρωθυπουργός. Είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έτσι όπως είναι διαφρωμένη, δεν την αγγίζουν οι κυβερνήσεις. Λοιπόν, με ούτε το Εποπτικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο της μονάχα να την ολοκληρώσει για να μην διορίζεται από τις κυβερνήσεις. Δεν στέλνουμε εμείς τραπέζι. Μεταξύ τους. Να απαντήσει λίγο σε αυτό για να πάμε στα εθνικά θέματα. Εισηγείται ο Έλληνας Πρωθυπουργός ένα όνομα κεντρικού τραπεζίτη και πρέπει να εγκρίνει η Φραγκφούρτη. Αλλά δεν μπορεί να πει τα μάτια αυτό δεν συζητάμε. Η πολιτική λοιπόν ουσία είναι αυτή. Δεν πρέπει να στέλνουμε. Εγώ δεν μπορώ να το δεχθώ ως ορθολογιστής άνθρωπος. Να ακούω δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φόρτωσε 100 δις, πού τα βρήκατε. Μισό λεπτό, κύριε Ξεντάκη, να πάμε. Ο Ρέκλινγκ υπολόγιζε το 1/10 του ελληνικού ΑΕΠ, το υπολόγιζε ότι είναι 40 δις. Αριθμητική δεν έκανε. Στο Βήμα τα έγραψε. Είναι κουταμάρες, είναι πράγματα τα οποία. Τα χρήματα όταν χάνονται κάπου εντοπίζονται, από κάπου λείπουν. Εδώ δεν βρέθηκε τίποτε. Ούτε το συλλογισμό της όμως. Ούτε το χρέος δεν διωγγώθηκε. Επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ αυξάνεται το ΑΕΠ. Πότε? Εν πάση περιπτώσει. 0,5 φέτος. Δείτε. Όλα τα υπόλοιπα χρόνια μειωνόταν. Τι λέτε τώρα, κύριε Ξεντάκη. Δείτε όλα τα στοιχεία. Δείτε την πορεία του χρέους και των ελλειμμάτων από το 2000 έως το 2010 της χρεοκοπίας για να δείτε τις αιτίες. Αφήστε να απαντήσει γιατί λέγατε πριν. Τις αιτίες και τις πηγές. Ανεβαίνουν όμως τα φορολογικά. Δεν χρεοκόπησε η Ελλάδα το 2015 επί ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνω. Ερείπιο ήταν η χώρα και η κοινωνία. Καταλαβαίνω ότι σήμερα νιώθετε πάρα πολύ άσχημα για τη συμπεριφορά σας όταν ήσασταν αντιπολίτευση και γι' αυτό δεν θέλετε να μιλήσετε. Το καταλαβαίνω, δεν το σέβομαι. Διότι κάποια στιγμή όλοι μας κρινόμαστε για τη διαχρονική μας συμπεριφορά. Τώρα να πάω στην ουσία. Όποιος υπουργός οικονομικών. Φέικ νιους και ψεύδι, δεν είπαμε ποτέ
Και όχι. Εγώ δεν πέρασα από τους Σοκράτες. Τα fake news που παράγεται κάθε μέρα. Κύριε Ξηδάκη. Ένα χαλκείο ψεμάτων και μόνο ο Όρμπαν σας περνάει σε fake news. Αυτό το πράγμα κάνει. Κύριε Ξηδάκη. Fake news παράγεται κάθε μέρα. Αφήστε όμως αντιλαμβάνομαι ό,τι ενοχλείστε. Δεν ενοχλούμε καθόλου. Αλλά θα με αφήσετε να μιλήσω. Θα μιλήσετε, κύριε Μακογιάννη. Όπως μιλήσατε και εσείς. Θα μιλήσετε. Βεβαίως, σας αφήνω. Πρώτον. Για να ξέρουμε τι λέμε, βρισκόμαστε στην Ελλάδα. Ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών μπορεί να ζητήσει από όποια τράπεζα θέλει, ό,τι στοιχεία θέλει. Αυτά το ότι μπορεί να τα ζητήσει μόνο ο Ντράγκη είναι αέρας φρέσκος. Ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών έχει τη δυνατότητα να πάει στις τράπεζες και να τους πει: δώστε μου τον κατάλογο των κακοπληρωτών τους οποίους έχετε. Άνετα και κανένα πρόβλημα. Να μην σας πω ότι εκτός του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, όλες οι αρχές του οικονομικού ελέγχου έχουν τη δυνατότητα να την κάνουν. Άρα μην ακούω ανοησίες ότι πρέπει να το κάνει ο Ντράγκη. Αν θέλει να το κάνει η ελληνική κυβέρνηση, έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Μέχρι τώρα το μόνο πράγμα το οποίο έκανε η ελληνική κυβέρνηση είναι να υβρίζει την παρελθούσα κυβέρνηση. Εγώ να δεχθώ ότι και όλοι κάναμε λάθη και τα λοιπά, ό,τι θέλει. Αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία για το τι κάνει σήμερα. Σήμερα δεν έχει προχωρήσει αυτός ο έλεγχος και σήμερα όλη η Επιτροπή στη Βουλή και άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ ρωτούσαν το ίδιο πράγμα. Τι γίνεται με τους κακοπληρωτές? Και απάντηση δεν πήρανε. Είναι μύθος των τραπεζών ενδεχομένως. Διότι αυτό είναι ένα από τα προβλήματα, όχι το πρόβλημα, αλλά ένα από τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική κοινωνία. Ήθελα λοιπόν να αναδείξω τη διαφορά υπευθυνότητας μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Εμείς δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε ούτε τη λογική η οποία λέει δεν θα βγείτε έξω από τα σπίτια σας, θα σας κυνηγάει ο κόσμος, δεν θα ξέρετε πού να κρυφτείτε. Τσίπρας, 27 δεν θυμάμαι το μήνα, του 1915, όταν μιλούσε στην κυβέρνηση. Εγώ, η Νέα Δημοκρατία είπε ακριβώς το αντίθετο, ότι καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται και θέλω να συγκρίνετε αυτές τις δύο δηλώσεις. Θέλω να συγκρίνετε αυτό που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως αντιπολίτευση και αυτό το οποίο έλεγε ο κύριος Τσίπρας ως αντιπολίτευση. Και να μου πείτε εάν δικαίως ή αδίκως ισχυρίζομαι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ενδυνάμωσαν αυτές τις λογικές βίας, αποδοκιμασιών, χυδαιότητας, βιαιότητας, δεν είναι οι ίδιοι δια αυτής της ρητορικής, οι οποίοι σήμερα παραπονούνται όταν κάποιοι κακώς συμπεριφέρονται με παρεμφερή τρόπο. Άρα είναι η ώρα να κάτσουμε και να συζητήσουμε ειλικρινά, ειλικρινά κύριε. Και η ειλικρίνεια σημαίνει ότι αυτά τα επιχειρήματα, ότι ο κύριος Ρέγκλινγκ ποιος είναι, δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να επικαλείται τον κύριο Ρέγκλινγκ 20 φορές όταν λέει κάτι θετικό, η Ελλάδα πάει μπροστά, ξέρω εγώ, η Ελλάδα κάνει αυτό, η Ελλάδα κάνει το άλλο, και να είναι fake news όταν ο Ρέγκλινγκ λέει ότι 100 δισεκατομμύρια κόστησε το εξάμηνο Τσίπρα Βαρουφάκη. Δεν είναι δυνατόν, ή ο ίδιος άνθρωπος είναι, ή τα λέει σωστά, ή τα λέει λάθος. Άρα δεν είναι fake news. Η πραγματικότητα είναι πολύ χειρότερη από αυτήν την οποία πραγματικά το πολιτικό σύστημα συζητάει σήμερα. Αν θέλετε, καθώς επειδή είμαστε στην τελική ευθεία, πάμε λίγο στα εθνικά θέματα. Κύριε Τουρκία. Άκουσα τον Πρωθυπουργό χθες. Θα πάμε. Έτσι θα κλείσουμε. Πάμε λίγο στα εθνικά. Ο Πρωθυπουργός χθες, τουλάχιστον προσωπική μου αίσθηση, σήκωσε τους τόνους. Όχι, δεν το ασφαλώς τους σήκωσε. Σήκωσε τους τόνους. Άλλο Τσίπρα είδαμε. Ναι, είδαμε ένα άλλο Τσίπρα. Είστε ευχαριστημένος γενικά από. Όχι, και ειλικρινά, σε αυτές τις 2,5 ώρες που κουβέντιασε τέταρτο ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Ερντογάν, εκεί δεν τα λύσανε τα θέματα. Και όχι συνεχώς παραβιάσει την ώρα που πάει. Και διαβήματα και παραβιάσει και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Και θα βάλει τζαμί, θα κάνει την Αγία Σοφιά και τον Αντανό. Κύριε Κουρίο, ήταν ικανοποιημένο ο κύριο Τσίπρα ότι πήγε στην Αγία Σοφιά. Ο Αντρέας Παπανδρέου συζητούσε με τον Ουζάλ, τα λύσαν όλα τα ζητήματα. Δεν έφτασε αυτή. Κάθε μέρα. Συζητούν. Συζητούν και γίνονται κάποια βήματα. Αν γίνονται τέτοια βήματα όμως, πώς προκαλείστε τέτοια ακραία μορφή? Πόσες δεκαετίες συζητά η ελληνική ηγεσία με την τουρκική? Όχι, λύνεται ένα πρόβλημα, αναφέρονται άλλα 10. Δεν είναι έτσι τα θέματα. Όχι, η συμπεριφορά. Ότι επειδή μίλησε τώρα, μετά από μια συνάντηση που κουβεντιάσαν 2,5 ώρες, συνεχίζει τη διατακτική ο κύριος Ερντογάν. Θα την άλλαζε? Οι 2,5 ώρες τότε πού πήγανε? Καλά, όταν μίλησε με τους Αμερικανούς, τι έγινε? Με τους επόμενους 6 μήνες του διέλυσαν το νόμισμα και όλο το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Δηλαδή, τι συζητούσαν?
Δεν είναι έτσι, ναι, δεν είναι έτσι, όχι, τώρα. Συζητούμε, όχι, ναι, γιατί, ναι, πρέπει να συζητούμε και, όχι, να καταλαβαίνουμε, ναι, όχι, τον, ναι, να καταλαβαίνουμε, ναι, τον απέναντί μας, να καταλαβαίνουμε τα επιχειρηματά του, όμως, ναι, 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 και να προετοιμάσει, ναι, τα δικά, ναι, σου, ναι, βήματα. Εκεί είναι, εκεί. Και ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ήταν μια γόνιμη συνάντηση και τον άλλο. Καταλαβαίνεις πώς σκέφτεται, καταλαβαίνεις μερικά πράγματα. Δηλαδή, αυτό που έγινε με τον κύριο Τσαφούσογλου και τον κύριο Καντρούγκαλο, επειδή έχετε περάσει από το Υπουργείο Εξωτερικών τώρα, και πάμε και στην κυρία Μπακογιάννη, σας άρεσε δηλαδή όλο αυτό την προηγούμενη εβδομάδα? Κοιτάξτε, στην εξωτερική πολιτική και στη διπλωματία. Και δεμένος δηλώσει τον κύριο Καντρούγκαλο. Κάνει ένα κράτος. Αλλά ο Τσαφούσογλου άνοιξε όλα τα θέματα. Υπάρχει μια γλώσσα την οποία χρησιμοποιείς στο εσωτερικό της χώρας σου, υπάρχει μια γλώσσα που χρησιμοποιείς με τον σύμμαχο, υπάρχει μια γλώσσα που χρησιμοποιείς με τον αντίπαλο ή τον εχθρικά διακείμενο. Σε κάθε περίπτωση κρατάς ανοιχτούς τους διάβλους. Πρέπει να συζητάς και να επιλύεις ζητήματα όσα μπορούν να λυθούν με τη διπλωματική οδό. Και πάγια θέση της Ελλάδος μετά το τέλος των μεγάλων της πολέμων είναι ότι δια της διπλωματικής οδού, δια της έντονης διπλωματίας, δια της χρήσης των διεθνών κανόνων και του διεθνούς δικαίου, να επιλύει όσα μπορεί να επιλύσει και μέσα στο πλαίσιο των συμμαχιών. Μη λέμε τώρα μαγικά. Αν πάμε πίσω, κύριε Ξηδάκη, συνεχώς δεν πηγαίνει. Όχι, μισό λεπτό. Συνεχώς είμαστε χαμένοι. Να στην Κύπρο, να στη Θράκη. Κυρία Μπακογιάννη. Δεν είναι έτσι. Η Νέα Δημοκρατία. Στην Κύπρο υπήρξε μια εθνική τραγωδία. Αποτέλεσμα και, μα και τώρα ελληνικών ζητάει προδοτικών ενεργειών. Και τώρα συνεχίζουμε. Δεν είναι. Δεν είναι. Τα πράγματα έχουν δύσκολες πτυχές, υπάρχουν δυσκολίες, δεν υπάρχουν μάγοι μάγοι που τα επιλύουν. Όχι, οι απαντήσεις είναι στεναρές. Κοιτάξτε, κύριε Κουρί, ας μην ξεχνάμε τώρα, μην διαφημίζουμε. Αυτό που βρίσκεται η Ελλάδα. Έγινε η τριμερής Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ήταν παρόν ο Αμερικανός Υπουργός ο Πομπέο. Γίνεται μια μεγάλη μετατόπιση. Συμφωνούμε σε αυτό. Υπάρχει μια ενεργειακή συμμαχία, υπάρχει ένα μεγάλο γεωστρατηγικό παιχνίδι στην Ανατολική Μεσόγειο και η Ελλάδα είναι πάνω στο τραπέζι και είναι δρόσα. Και βγήκε ο κύριο Τσαφούσογλου στον κύριο Καντρούγκαλο, που παραδέχθηκε ο Καντρούγκαλο. Δεν είπε ο κύριο Καντρούγκαλο, είπε ότι ακολουθούμε του κανόνε του διεθνού δικαίου. Δεν είπε αυτό, όχι. Η Τουρκία δεν μπορεί να μην έχει, όχι. Λοιπόν, βάλτε μια ανατελεία. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα από του οθεντέ που στέλνει το κύριο Ξηδάκη. Κυρία Μπακογιάννη. Αύριο μεθαύριο έρχεστε στην κυβέρνηση με τις δημοσκοπήσεις. Αυτό το θέμα βλέπετε συνεχίζεται συνεχώς. Η αντικλήση από την Τουρκία, ο Πρωθυπουργός προσπαθούσε να πάει στο Αγαθονής επί 2,5 τουλάχιστον λεπτά τουρκικά αεροσκάφη δίπλα του. Έχετε περάσει από το Υπουργείο Εξωτερικών. Τι διαφορετικό θα έκανε η Νέα Δημοκρατία? Έρχομαι τώρα από μια συζήτηση την οποία είχαμε 20 χρόνια μετά το Ελσίνκι. Και κάναμε μια ανασκόπηση της όλης ιστορίας, πού ήμασταν τότε, πού είναι σήμερα. Για να συντομεύσω το πράγμα, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν μπορεί να γίνονται επιπολέως και τυχαίως. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις επί 4 χρόνια τώρα είχαν βάλει stop, μηδέν. Η επικοινωνία μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας ήταν μηδενική. Κάποια στιγμή αποφάσισαν ότι δεν πρέπει να είναι μηδανική. Εγώ πάντοτε ήμουν οπαδός των επαφών μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Μάλιστα είχα κατηγορηθεί κιόλας προσφάτως. Όταν πήγα στον Ερντογάν, με κατηγόρησε ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί λέει κάνω. Όχι, μετά την ορκομοσία που είχατε επαφές, θυμάμαι γιατί το είχα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, εγώ πάντοτε το πίστευα αυτό. Αλλά όχι χωρίς προετοιμασία. Η Ελλάδα χρειάζεται σήμερα, γιατί να απαντήσω τι θα κάνουμε εμείς αύριο. Η Ελλάδα χρειάζεται σήμερα μια εθνική στρατηγική. Η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με τον ΣΥΡΙΖΑ αύριο θα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, όπως έκανε και παλαιότερα, θα προσπαθήσει να διαμορφώσει μια εθνική στρατηγική. Βράχη πρόθεσμη, μέσο πρόθεσμη και μάκρο πρόθεσμη για την Τουρκία. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να ξαναδούμε την βασική στρατηγική της χώρας που για κάποια χρόνια ήταν το Ελσίνκι, να κρατήσουμε την λογική, την ψυχή του Ελσίνκι, αλλά βεβαίως δεν μπορούμε να κρατήσουμε τα δεδομένα του Ελσίνκι, διότι δεν υπάρχουν πια. Έχει τελείως αλλάξει η κατάσταση. Άρα, πού στοχεύουμε, τι είδους Τουρκία θέλουμε εμείς, πώς θα μπορέσουμε να πείσουμε τους δικούς μας εταίρους ότι αυτή είναι η επιβαλλόμενη πολιτική, πώς θα μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι όταν θα μας φέρουν, παραδείγματος χάρη, οι Ευρωπαίοι, μια τελωνιακή ένωση με την Τουρκία, που είναι τα δικά τους συμφέροντα των μεγάλων χωρών, Γερμανίας, Γαλλίας κτλ. Και της Τουρκίας. Και όταν το φέρουνε,
ή όταν το προετοιμάζουν, η Ελλάδα πρέπει να είναι έτοιμη να βάλει στο τραπέζι τις δικές της διεκδικήσεις, διότι χρειάζεται ομοφωνία. Όλα αυτά θέλουν στρατηγική, κύριε. Δεν μπορεί να γίνονται αρπακολατζίδικα. Δεν μπορεί να έρχεται ένας Ερντογκάν στην Ελλάδα και να έχουμε το φιάσκο της επίσκεψης αυτής και να ντρεπόμαστε που έρχεται μέσα στη χώρα μας να μας πει για τη συνθήκη της Λοζάνης. Δεν ξέρω αν τα πέδωσε ο Τσίπρας. Όταν πήγε στην Άγκυρα πριν 1,5 μήνα, τόσο, σήκωσε τους τόνους. Εγώ πιστεύω. Πού του σήκωσε. Δεν είπα ότι πήγε όπως ήρθε ο Ερντογκάν. Πού του σήκωσε. Ποια πράγματα. Αναφέρθηκε όσον αφορά στη Χάλκη. Θα μου πεις, δεν είμαι μεταξύ των σχέσεων των δύο χωρών. Ίσα χαρήκαμε ότι πήγε στη Χάλκη. Μόνο αυτό, εντάξει, ωραία. Εγώ ήταν, μόνο. Ήταν ένα βήμα, λέω. Να, κάτι άλλο, δεν είναι στο ίδιο επίπεδο. Έχει σήμα το πήρε πίσω όμως. Σήμερα. Έκανα και δήλωση τότε ότι κάθε επίσκεψη αυτού του είδους είναι χρήσιμη. Εγώ δεν βγήκα να κάνω αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Και μάλιστα να σας κάνω και μια πρόβλεψη. Πιστεύω ότι παρά όλη την ένταση, μέχρι το τέλος του χρόνου στη Χάλκη θα έχουμε εξελίξεις. Μάλιστα. Έτσι, από την αίσθηση τη δικιά μου των συνομιλιών που έχω εγώ μαζί τους. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή πρέπει να σοβαρευτούμε. Δεν μπορούμε να αντιδρούμε σπασμωδικά και παντελώς επιπόλαια. Και μια κουβέντα για τις ευρωεκλογές. Άμα θέλετε να απαντήσετε 30 δεύτερα σε αυτό που λέει η κυρία Μπακογιάννη, πάμε σε ευρωεκλογές καθώς κλείνουμε. Εντάξει, δεν διαφωνώ καθόλου ότι χρειάζεται σοβαρότητα, χρειάζεται επιμονή. Μα είστε ένας από αυτούς τους άνθρωπους. Και χρειάζεται διάρκεια και συνέπεια στις τάσεις σου απέναντι στην Τουρκία. Ουσιαστικά, το μόνο μεγάλο πρόβλημα εξωτερικής πολιτικής που έχουμε είναι η Τουρκία. Ήταν, είναι και θα είναι. Δεν υπάρχει κανένας μάγος που να τελειώσει το πρόβλημα με την Τουρκία. Οι ισορροπίες, οι δημογραφικές. Οι ισορροπίες στρατιωτικής ισχύως, οι ισορροπίες οικονομικούς φρίγους έχουν ξεφύγει εις βάρος της Ελλάδος. Από τη δεκαετία του 1955, όταν κάναν το πογκρόμ στα Σεπτεμβριανά, που ξεκίνησε ο Κυπριακός αγώνας, μέχρι σήμερα, ήμασταν 8 εκατομμύρια και ήταν. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Πρέπει να είμαστε λοιπόν σοβαροί και να προσαρμοζόμαστε και σε εποχές. Δεν διαφωνεί κανένας αυτό. Με τεράστια διπλωματική ευφία να αξιοποιήσουμε κάθε πλέγμα συμμαχιών και συμμάχων. Και είμαστε σε ένα. Οι συμμαχοί όμως δεν μας έχουν βοηθήσει σε όλες τις χρήσιμες στιγμές. Δεν έχει σημασία. Τα είδαμε. Καλλιεργείς τις συμμαχίες σου για όταν υπάρχει ανάγκη. Στις ανάγκες τις χρήσιμες εσφύριζαν διάφορα. Εντάξει, δεν είναι. Δεν μπορείς να πορευτείς χωρίς συμμάχους. Με τον Αμερικανικό στόλο ήταν έξω από την Γερίνια όταν πήγε ο Ατήλας. Και δεν σταμάτησε. Είναι μεγάλη ιστορία. Κύριε Ξεδάκη, 55 μέρες για τις ευρωεκλογές. Υπάρχουν τα διλήμματα των ευρωεκλογών ή όλοι ασχολούνται ποτέ για εθνικές εκλογές? Κοιτάξτε, υπάρχει ένα μεγάλο δίλημα που διατρέχει όλη την Ευρώπη. Από την. Εντάξει, η ταρασόμενη Μεγάλη Βρετανία είναι ο ελέφαντας μέσα στο ευρωπαϊκό δωμάτιο. Ναι. Η αποχώρησή της, αν θα γίνει, πώς θα γίνει και με ποιους όρους. Το άτακτο Brexit δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει κανένας. Αλλά έχουμε την μεγάλη κοινωνικοπολιτική ταραχή στην Γαλλία. Ναι. Όλες οι ταραχές που γίνονται σε όλα τα κράτη αφήνουν ωφελημένη την άκρα δεξιά και ένα πνεύμα όχι πια ευρωσκεπτικισμού. Γιατί εμφανίστηκε η άκρα δεξιά? Η ακροδεξιά γιατί εμφανίστηκε? Για πολλούς λόγους. Γιατί με την πολιτική που κάναν τη λιτότητα σου φέρανε. Βεβαίως. Διότι η Ευρώπη αντί να στέρξει τις κοινωνίες, την κοινωνική συνοχή και τους πολίτες της, έστερξε το μεγάλο κεφάλαιο, τις μεγάλες τράπεζες. Ακόμη και η κρίση του 8-9 δεν άφησε κανένα συμπέρασμα θετικό και καμία θετική σκέψη. Ακόμα ταλανιζόμαστε πώς θα γίνει η συγχώνευση της. Με τους σκελετούς της Deutsche Bank, με την Commerzbank και πώς θα καθυλώσουμε. Καταστρέφεται η μεσαία τάξη, καθυλώνται τα εισοδήματα και ο κόσμος εν τη απελπισία του δεν πιστεύει πια στο ομοσπονδιακό, στο δημοκρατικό, το φιλελεύθερο, το φιλειρηνικό όραμα της Ευρώπης. Και πηγαίνει. Ο Έλληνας πολίτης ευρωεκλογής είναι ψηφίσει. Πρέπει να ψηφίσει με γνώμονα τη δημοκρατία, την ειρήνη, τη σταθερότητα και την κοινωνική προκοπή. Και την ποιότητα του ευρωπαϊκού κοινωνική, την κοινωνική πρόνοια. Το κράτος δικαίου και το κράτος πρόνοιας. Πάμε στην κυρία Μπακογιάννη. Αυτό το οποίο έφτιαξε η Ευρώπη μετά τον πόλεμο, τη χρυσή τριακονταετία, και αυτό το οποίο γκρεμίζεται συστηματικά τα τελευταία 20-25 χρόνια. Κυρία Μπακογιάννη, τι θέλετε να πείτε? Νεοφιλελευθερισμός απέναντι στην προδευτική δημοκρατία. Ωραία, αυτό είναι το δίλημα το δικό σας. Ευρώπη. Γιατί είπατε για την ποιότητα? Αυτό το λέει ο Χάμπερμας. Έγραψε άρθρο στο Focus εχθές. Κύριε Ξεδάκη. Οι ανισότητες γκρεμίζουν την Ευρώπη. Δεν γκρεμίζουν γιατί οι φόβοι για κάποιοι τις δημιούργησαν όμως τις ανισότητες. Κάποιοι τις δημιούργησαν. Κύριε Μπακογιάννη, γιατί είπατε για την ποιότητα του Ευρωπαϊκού Δελτίου? Διότι θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό οι άνθρωποι τους οποίους θα στείλουν τα κόμματα στην Ευρωβουλή να είναι μια σοβαρή, υπεύθυνη ομάδα η οποία να μπορεί
σοβαρά και υπεύθυνα να υπερασπιστεί τα ελληνικά συμφέροντα. Φαντάζομαι όλο αυτό θα θέλω. Φαντάζομαι. Λέω. Ναι, και λέω. Εγώ φαντάζομαι. Κρίνοντας λοιπόν το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και τις λογικές που επικράτησαν, ξεκινήσαμε από την κυρία Λοΐζου, η οποία ήθελε από τον Παύλο Μπακογιάννη να αναστηθεί και να ζητήσει συγγνώμη ο Μπακογιάννης από τον ξηρό που τον σκότωσε. Και καταλήγουμε στο αποκορύφωμα της διαπλοκής με το ψηφοδέλτιο, με τον κύριο Πέτρο Κόκαλη, στο ψηφοδέλτιο, τον άνθρωπο ο οποίος, για τον οποίο εφήβρε για την οικογένεια Κόκαλη, τότε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, τον όρο διαπλοκή, όπως λέει ο Μπαμπινιώτης. Άρα είναι ένα αλλοπρόσαλο πράγμα, το οποίο δεν μπορεί να έχει... Σας όμως. Όχι, δεν έχετε δίκιο. Εμένα με ενδιαφέρει να έχει ποιότητα το ευρωψηφοδέλτιο για όλα τα κόμματα. Τώρα, να κάνω μία ερώτηση στον κύριο Ξηδάκη, γιατί το έχω λίγο περιέργεια. Η Νέα Δημοκρατία, όπως ξέρετε, ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο speech and candidate. Speech and candidate σημαίνει επικεφαλής, τον οποίο προωθούμε για να γίνει... Να δεχτώ τον κύριο Γιούνκερ. Ναι, στη θέση του κύριου Γιούνκερ. Ήθελα να ρωτήσω, κύριε Ξηδάκη, εσείς σε ποιο κόμμα ανήκετε? Θα είσαστε με την αριστερά, την Ενωμένη Αριστερά, η οποία, όπως πληροφορούμε μετά από κάτι δηλώσεις του κυρίου Μιλονσόν, δεν σας θέλει γιατί προτιμάει τη ζωή Κωνσταντοπούλου? Θα είσαστε με τους σοσιαλδημοκράτες, με τους σοσιαλιστές? Εμάς δεν φαντάζομαι. Γιατί αγωνιάτε τόσο πολύ? Γιατί αγωνιάτε τόσο πολύ? Θα σας πω γιατί αγωνιώ. Διότι όταν κατεβαίνεις στις εκλογές, έχεις υποχρέωση να πεις στον κόσμο ποιον θα υποστηρίξεις για τη θέση του Γιούνκερ. Αν είσαι σοβαρός, αν δεν θες να μιλήσεις για το Habermas, αλλά να μιλήσεις για την πραγματικότητα που έχουμε μπροστά μας. Η πραγματικότητα που έχετε μπροστά μας είναι ότι η θέση του Juncker θα παιχθεί ανάμεσα σε συγκεκριμένα κόμματα. Όταν λοιπόν ζητάς την ψήφο του ελληνικού λαού, πρέπει να του πεις σε ποιο κόμμα ανήκεις. Εγώ λοιπόν δεν έχω καταλάβει σε ποιο ανήκει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και περιμένω από τον κύριο Ξηδάκη που έχει και την εμπειρία. Ναι, βοηθήστε με. Εσείς θα υποστηρίξετε τον θερμό φιλέλληνα Weber, νομίζω. Εμείς θα υποστηρίξουμε τον κύριο Βέμπερ. Αυτό σας λέω. Τον θερμό φιλέλληνα Βέμπερ. Αυτόν το Βέμπερ. Τον προσφυγοφάγο. Ναι. Τον φίλο του Όρμπαν. Και αυτόν που έχει εκφραστεί με τα χειρότερα, χειδεότερα λόγια για τους Έλληνες. Έχετε μείνει πολύ πίσω στην επιχειρηματολογία. Αυτός είναι. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έβγαλε τον Όρμπαν. Σας αφαίρεσε αυτό που λέγατε. Αναστολή είναι. Σας αφαίρεσε τα επιχείρηματα. Αναστολή είναι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε να φύγει ο Όρμπαν. Μην λέμε ψέματα στους Έλληνες πολίτες. Όχι άλλα fake news. Αναστολή. Αναστολή συμμετοχής. Τι σημαίνει? Να πάμε σε ευρωεκλογές και βλέπουμε. Λοιπόν, εσείς υποστηρίζετε τον φιλέλληνα Βέμπερ. Ναι. Δεν σας διακόψω, μια ερώτηση μου. Όχι, μα δεν μπορείτε εσείς να μου λέτε fake news. Αν θέλετε να απαντήσετε στην ερώτησή σας, απαντήστε. Ρητορική είναι. Απαντήστε μου, λοιπόν, εσείς σε ποιον θα η πάτε. Η υποψηφιότητα της αριστεράς δεν έχει ανακοινωθεί. Η ομάδα των σοσιαλιστών έχει προτείνει τον Τίμπερμανς. Και σας πληροφορώ, γιατί θα διαβάζετε και ξένες εφημερίδες, ότι γίνονται πολλές διεργασίες να μήπως βρεθεί ένα κοινό πρόσωπο ή να υποστηριχθεί και από την αριστερά κάποιος ως αντίπαλον δέος στις τεράστιες προσωπικότητες του Βέμπερ, ο οποίος δεν είναι και βέβαιο ότι θα είναι ο Βέμπερ. Να το δούμε αν θα είναι ο Βέμπερ. Αν θα αντέχει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ναι, το οποίο θα έχει και αυτό μείωση της δυναμιών του, να κατέβει με αυτό το πρόσωπο. Κύριε Ξηδάκη μου, συγκεκριμένη ερώτηση. Θα πάτε με τους σοσιαλιστές ή με την αριστερά? Δεν είναι τόσο δύσκολο να μου απαντήσετε. Ή με τον έναν ή με τον άλλο θα πάτε. Θα αποφασίσει η αριστερά. Ναι, δεν έχει αποφασίσει η αριστερά ακόμη. Δεν έχει αποφασίσει. Ποια αριστερά δεν έχει αποφασίσει? Η αριστερά στην Ευρωπαϊκή έχει αποφασίσει. Θα προχωρήσει ενωμένη προς τα εκεί. Εσείς θα ανήκετε στην αριστερά, την ενωμένη, ή θα ανήκετε στους σοσιαλιστές? Δεν είστε σε θέση να μου απαντήσετε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι ένα μεγάλο μέτωπο και των πράσινων και των αριστερών και των σοσιαλιστών, για να αλλάξουν το συσχετισμό μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Ξηδάκη μου, έτσι θέλατε να αλλάξετε και το 2015 την Ευρώπη και σας άλλαξε η Ευρώπη. Αυτή είναι η μεγάλη στρατηγική. Μήπως μπορείτε να μας πείτε τώρα προς τα που κατευθύνεστε? Γιατί να σας ψηφίσει ο κόσμος? Κάνετε λάθος. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας άφησαν αποτύπωμα στην Ευρώπη. Κλείστε με αυτό, υπέρ των προοδευτικών πολιτικών. Πρέπει να κλείσουμε. Ταξιδεύετε και ακούτε τι λένε, ποιον αναγνωρίζουν ως ηγέτη στην Ελλάδα. Να σας ευχαριστήσουμε. Αυτόν αναγνωρίζουν ως ηγέτη και αυτόν μνημονεύουν. Κύριε Ξηδάκη. Οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι Ιταλοί. Να σας ευχαριστήσουμε. Νίκος Ξηδάκης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής Β' Αθηνών, υποψήφιος στον νότιο τομέα, όπως όλα δείχνουν. Όπως όλα δείχνουν. Ντόρα Μπακογιάννη,
βουλευτής Α Αθηνών, υποψήφια στα Χανιά, πρώην Υπουργό Ιστορικών. Καλή επιτυχία στον κύριο Ξηδάκη, προσωπικό σα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και σε εσά, βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, γιατί να πούμε, στα Χανιά δεν έχει έδρα Νέα Δημοκρατία τουλάχιστον. Έτσι, δεν καλά, δεν θυμάμαι. Καλά θυμάμαι. Γι' αυτό θα πάρει τώρα τρεις. Λοιπόν, να δούμε. Λοιπόν, μια πρόβλεψη την κάνει. Οι εκλογέ είναι ντέρμπι. Λοιπόν, μην μου το ανοίγετε τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν σημαντική η συζήτηση και τα θέματα δεν πάραμε. Πάμε σε ένα στόμο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε δύο λεπτά επιστρέφουμε. Θα είναι μαζί μας ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, είναι ο γραμματέας του Κινήματος Αλλαγής. Συνέδριο έχουν σε τρεις ημέρες το Κίνημα Αλλαγής. Θα μας τα πει όλα. Σε δύο λεπτά επιστρέφουμε. 2-10-34-89-08 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Πιεστήριο papakikontrachannel.gr το email της εκπομπής. Λοιπόν, επιστροφή εδώ επί του πιεστηρίου, δεύτερο μέρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον γραμματέα του Κινήματος Αλλαγής, Μανώλη Χριστοδουλάκης. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Ευχαριστούμε που σήμερα είστε εδώ, γιατί ξέρω ότι είστε στο τρέξιμο, είστε κατευθείαν από επαφές, ζυμώσεις. Έτσι ήθιστε. Πάμε για συνέδριο. Να σου πω κάτι. Ανεξάρτητα από τα ποσοστά, γιατί φαντάζομαι θα το ρωτήσεις, το ΠΑΣΟΚ ήταν πρωτοπόρο στα συνέδρια. Ζυμώσεις, επαφές, παρασκήνια. Ποιος θα εκλεγεί στην Κεντρική Επιτροπή, ποιος θα είναι ψηλά, ποιος δεν θα είναι χαμηλά. Πρωτόγνωρο. Παλιά ήταν διοριζόντουσα. Διοριζόντουσα κάποτε, ναι. Ούτε συνέδρια κανένα. Φιέστα ήταν. Χρειάζεται και φιέστα, να ανεβάζουμε και λίγο ψυχολογία. Εντάξει. Λοιπόν. 5,6 σας δίνει. Η Άλκο, πριν από δύο ώρες, στο Όπεν. Τέταρτο κόμμα, τη Χρυσή Αυγή τη φέρνει 7. Εγώ νομίζω πως θα είναι πολύ πιο ψηλά. Κοιτάξτε, εντάξει. Η Άλκο μας δίνει 5,6. Υπάρχουν άλλες που μας δίνουν κοντά στο διψήφιο. Εγώ και τις καλές και τις κακές δεν τις πιστεύω. Γιατί το λέω αυτό. Το λέω γι' αυτό, γιατί βρισκόμαστε σε ένα πολύ ρευστό πολιτικό σκηνικό. Μετά από 10 χρόνια κρίσης. Για μένα η σημερινή εικόνα του πολιτικού μας συστήματος μου θυμίζει λίγο την εικόνα του 2012. Δηλαδή ο κόσμος μας επαναξιολογεί, μας επανατοποθετεί. Και πιστέψτε με, επειδή έχω και λόγω της θεσμικής μου ιδιότητας την ευκαιρία να πηγαίνω και σε πάρα πολλά μέρη της χώρας μας, στις διαδικασίες που κάνουμε παντού, το κλίμα που εισπάθουμε και ειδικά τους τελευταίους δύο μήνες, και θα πω συγκεκριμένα γιατί κάνω τον διαχωρισμό αυτόν, είναι πάρα πολύ θετικό. Γεμάτες αίθουσες. Ο κόσμος που επιστρέφει, υπάρχει ένα κλίμα αισιοδοξίας, ενότητας, ενθουσιασμού. Είναι το σκοπιανό αυτό. Όχι. Είναι ο ανασχηματισμός. Είναι το χτύπημα που σας έκανα. Τόλκας Μωραΐτης. Ναι. Είναι ότι έχουν διεγερθεί τα αντανακλαστικά του κόσμου της παράταξής μας, που αισθάνεται ότι δέχεται μια επίθεση η οποία γίνεται με μη πολιτικά κριτήρια. Αυτό σε συνδυασμό με την πρωτοβουλία που πήραμε για το έκτακτο συνέδριό μας, που πάμε επί της ουσίας στην πλήρη ενιαία λειτουργία του Κινήματος Αλλαγής, πάμε να εκλέξουμε τα συλλογικά μας όργανα. Πάμε σε ένα κόμμα από την αρχή, το οποίο θα λειτουργεί με μειοψηφίες και πλειοψηφίες, με απόλυτο σεβασμό στη διαφορετική άποψη, αλλά κυρίως με ένα ξεκάθαρο πολιτικό αφήγημα. Γιατί καλώς ή κακώς φάνηκε στην πράξη ότι ο πολυκομματικός φορέας που είχε το Κίνημα Αλλαγής σχεδόν τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας του, αντί να ευνοεί τον πλουραλισμό, αντί να ενισχύει τη διαφορετικότητα των απόψεων, πολύ περισσότερο οδηγούσε σε βαβυλωνία. Ξεκαθαρίζοντας λοιπόν όλα αυτά. Αυτό όμως δεν το είχατε προβλέψει. Κανείς δεν δουλειά έχει το ποτάμι με το Πασό. Και το λέω αυτό, δεν είναι θέμα ποτάμιου. Ξέρετε γιατί. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη του ποταμιού τα οποία έχουν μείνει στο Κίνημα Αλλαγής. Υπάρχουν αντίστοιχα πάρα πολλά στελέχη της ΔΗΜΑΡ. Γεγονός. Τα οποία επίσης έχουν μείνει στο Κίνημα Αλλαγής και δίνουμε όλοι μαζί τη μάχη όπως αντίστοιχα ξεκινήσαμε. Το ζήτημα για μένα είναι ότι κάποιοι επέλεξαν να ακολουθήσουν έναν άλλο δρόμο. Αν θέλετε, η δική μου άποψη είναι ότι η ξεκάθαρη απόφαση που είχαμε πάρει για την αυτόνομη πορεία του Κινήματος Αλλαγής. Δεν είχαν όλοι την ίδια πίστη, να το πω έτσι, σε αυτό το εγχείρημα. Φάνηκε αυτό στην πράξη. Ξέρετε, το ποτάμι, δυστυχώς θα πω εγώ, γιατί είναι ένας χώρος που είναι συναφής με το δικό μας θεολογικά, φιλορροεί. Κάποιοι βουλευτές έχουν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Δανέλης, παράδειγμα. Κάποιοι άλλοι έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία. Και αντίστοιχα η ΔΗΜΑΡ. Πήρατε και εσείς όμως το κοινό. Εγώ θα έλεγα ότι δεν έχει μείνει πολλά στελέχη. Αυτός ο χώρος που μπορεί να μην είναι. Ή τα πρόσωπα ή τους ψήφους που μου πήρε. Δεν έχουν σχέση καμία με το ΠΑΣΟΚ. Ιδιαίτερα οι πρωταγωνιστές. Κοιτάξτε, είναι ένας χώρος του κέντρου, του ριζοσπαστικού κέντρου, θα το πω έτσι, με ένα μεταρρυθμιστικό προφίλ που θεωρώ ότι. Δεν θα ψήφισε Πρέσπες καταρχήν. Αυτό ήταν η αφορμή. Δεν ήταν. Ήταν το κύριο θέμα. Αυτή ήταν η αφορμή. Η οποία μπορεί σε έναν βαθμό να έχει αρκετά μεγάλη συνάφεια με ένα μέρος του δικού μας κόσμου. Καλός ή κακός, για να το δούμε πολύ απλά.
η βάση και του ποταμιού και της Δημάρχης Ανανοτικής Αριστεράς προέρχεται από την παραδοσιακή βάση της Δημοκρατικής Παράταξης. Νομίζω και, και αντίστοιχα και του ΣΥΡΙΖΑ. Και η στοχοποίηση του ΠΑΣΟΚ από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκάθαρα. Βοήθησε σε αυτό που ξέρεις σήμερα και με τον κύριο Σιμίτη που τον στοχοποίησανε. Να εντάσσουν στη ρητορική του ακόμα και τον κύριο Σιμίτη. Όπως και τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου επίσης, που μπορούσε να πει κανείς ότι κάπου δεν συμπλέουν απόλυτα. Τώρα όμως αυτό το πράγμα έγινε πυρήνας. Έχει οδηγήσει στο εξής. Έχει οδηγήσει σε όλα τα κεντρικά μας στελέχη, από τους πρώην πρωθυπουργούς μας μέχρι τα κεντρικά στελέχη σήμερα του Κινήματος Αλλαγής, να έχουν όλοι διατυπωμένη μια ξεκάθαρη άποψη ότι ο χώρος κεντροαριστεράς, ο προοδευτικός χώρος εκφράζεται μόνο μέσα από το Κίνημα Αλλαγής. Και σε αυτό το κλίμα πάμε στο συνέδριό μας. Είναι κλίμα απόλυτης ενότητας, συσπήρωσης, συστράτευσης εν ώψη των εκλογικών αναμετρήσεων που έχουμε μπροστά μας. Και πιστέψτε με, το ακούω το 5,6. Ακούμε και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αλλά πιστέψτε με, το βράδυ των εκλογών, το 5,6 θα φαίνεται πάρα πολύ μικρό σε σχέση με το αποτέλεσμα μας. Και δεν το λέω επειδή ακούγεται ωραίο. Ξέρετε, ήθιστε πολιτικοί να λένε ότι θα πάρουμε τόσο. Εκεί στοχοποίηση. Αλλά το βλέπω από την εικόνα του κόσμου και το συγκρίνω και με την προηγούμενη εικόνα που έχει και μέσα στην κρίση, που έχει αποδειχθεί ότι όταν είναι σαφής η εικόνα του καθενός, ποιος κράτησε τη χώρα όρθια και ποιοι ήταν απέναντι, μεν με τα Ζάπια και οι δε με τις πλατείες, παρέα με τη Χρυσή Αυγή. Ματέα, μου δίνεις μια σαφές πάσα με αυτό που λες. Είναι σαφές του καθενός και ο κόσμος το αναγνωρίζει και πιστεύω ότι θα φανεί αυτό σε εκλογές. Για να μην χάσουμε αυτό που λες. Ζάπια σκίζουν τα μνημόνια. Αυτό που είπες. Αυτή την ώρα όμως σας κατηγορούν κάποιοι ότι το Κίνημα Αλλαγής μία βλέπει αριστερά, μία δεξιά. Και αντιλαμβάνεστε τι λέω, γιατί το λένε και στελέχοι σας, στις κατευθείαν συζητήσεις σας, ψηφοφόροι σας. Τελικά εσείς κατά πού κοιτάτε? Θα πάτε με τη Νέα Δημοκρατία την επόμενη μέρα? Θα πάτε με το ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, κέρδισε εκλογές? Πάτε με τις δημοσκοπήσεις, φαίνεται ότι κέρδισε η Νέα Δημοκρατία. Θα συγκυβερνήσετε με τη Νέα Δημοκρατία? Εμείς δεν κοιτάμε ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Εμείς κοιτάμε τον ελληνικό λαό. Κοιτάμε τους προοδευτικούς δημοκρατικούς πολίτες, τους 212.000 συνειδητές μας και με αυτούς προχωράμε. Πολύ ξεκάθαρα. Γιατί το ερώτημα, ξέρετε, που μας κάνουν όλοι είναι: και τι θα κάνετε την επόμενη μέρα? Παρόλο που καλό θα ήταν οι κουβέντες στην πολιτική να γίνονται και επί της ουσίας, δεν το λέω όσον αφορά εσάς, το βλέπω σε όλες τις συζητήσεις. Γίνεται για το τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα. Εμείς λοιπόν λέμε το εξής, πάρα πολύ απλό. Έχουμε το σχέδιό μας. Κοστολογημένο, συγκεκριμένο, επεξεργασμένο, αναλυτικό, με νούμερα, όχι λόγια του αέρα. Για μας είναι η μόνη λύση για να μπορέσει η χώρα να βγει οριστικά από την κρίση. Αλλά να βγει και με έμφαση στην κοινωνική συνοχή. Το καταθέτουμε στον ελληνικό λαό. Αυτό θα κάνουμε και στο συνέδριό μας. Θα το κωδικοποιήσουμε και θα το παρουσιάσουμε. 10 σημεία βασικά. Είναι οι δικές μας προτάσεις για την επόμενη μέρα. Το καταθέτουμε. Ζητάμε τη δύναμη να μπορέσουμε να το κάνουμε πράξη. Την επόμενη μέρα των εκλογών, αν έχουμε τη δύναμη αυτή, θα το βάλουμε στο τραπέζι, θα συζητήσουμε με όποιον το επιθυμεί. Αλλά είναι το κρίσιμο ποσοστό για να κάνουμε κυβέρνηση, π.χ. η Νέα Δημοκρατία. Να ολοκληρώσω από το συλλογισμό και θα σας πω. Με όποιον το επιθυμεί, αλλά στη βάση της δικής μας πολιτικής πρότασης. Γιατί το θέμα δεν είναι οποιασδήποτε μετρολογική συνεργασία να βγαίνουν τα νούμερα. Έχω 100, δώσουμε 51, ένα να κάνουμε κυβέρνηση. Είναι το τι πρόταση, τι προγραμματικό σχέδιο θα εφαρμοστεί. Εμείς λοιπόν θέλουμε να εφαρμόσουμε το δικό μας. Λέμε όμως αντίστοιχα ότι αν δεν έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε αυτό, δεν θα γίνουμε βολικό συμπλήρωμα κανενός, απλά και μόνο για να βγαίνουν τα νούμερα. Και όχι επειδή είμαστε μονικοί. Αλλά γιατί αυτή θα είναι μια κυβέρνηση ανίσχυρη, χωρίς συγκεκριμένη ιδεολογική κατεύθυνση, που δεν θα μπορεί να δώσει λύσεις. Ήδη η κατηγορία κυκλοφορεί από τώρα ότι θα αφήσει τη χώρα κυβέρνητη. Είμαι μηχανικός. Μ' αρέσει να μιλάω με νούμερα. Τα νούμερα στις εκλογές, πάντα ό,τι και να γίνει, θα βγουν στο 100. Άμα λοιπόν εμείς έχουμε μικρότερο ποσοστό, κάποιος άλλος σημαίνει ότι θα έχει μεγαλύτερο. Αυτός που θα έχει μεγαλύτερο να αναλάβει τις ευθύνες του. Και εμείς λέμε το εξής. Λέμε ότι όποια εντολή μας δώσει ο ελληνικός λαός, θα την τιμήσουμε. Αν είναι εντολή να συμμετάσχουμε σε κυβέρνηση, αλλά με βάση τη δική μας προγραμματική πρόταση, θα την τιμήσουμε. Αν είναι εντολή αντιπολίτευσης, θα την τιμήσουμε υπεύθυνα, όπως κάναμε σε όλα και στα πιο δύσκολα χρόνια της κρίσης. Υπάρχει μια φωνή πλέον. Γιατί όλο αυτό το διάστημα ο κ. Παπανδρέου κάπου ξέφευγε, ο κ. Σιμίτης πάλι. Τώρα υπάρχει μια νέα φωνή. Ο κ. Σιμίτης τοποθετήθηκε μετά από 10 χρόνια στη Θεσσαλονίκη με μια ξεκάθαρη κατεύθυνση ότι στηρίζει το εγχείρημα του κίνηματος αλλαγής. Ότι ο προοδευτικός κόσμος εκφράζεται μέσα από εκεί. Ο κ. Παπανδρέου το ίδιο. Η τελευταία του συνέντευξη, παρόλο που από κάποιους πέρασε σε τίτλους διαφορετικά, η πολιτική της ουσία είναι ξεκάθαρη. Ο προοδευτικός κόσμος εκφράζεται μέσα από το κίνημα αλλαγής. Είναι αυτό που έλεγα πριν. Υπάρχει ένα τεράστιο κλίμα σε εμάς ενότητας, συστράτευσης, κοινής στόχευσης. Και αυτό θα κάνουμε και θα το δείτε και στο συνέδριό μας. Θα υπάρχει μια ξεκάθαρη πολιτική κατεύθυνση, προχωράμε όλοι μαζί και συνεχίζουμε πιο δυνατοί από ποτέ. Ο Γιώργος Παπανδρέου σε μια συνέντευξή του σήμερα λέει ότι για κάποιο λόγο θα πρέπει να μπει το ΠΑΣΟΚ στον τίτλο. Πάλι. Να επαναφερθεί. Ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή. Την ακούμε συχνά. Αλλά να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους.
το Πασόκ είναι ο βασικός πυλώνας του κινήματος αλλαγής. Λέμε ξεκάθαρα ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς το Πασόκ. Χωρίς τις αρχές του, τις αξίες του, τα στελέχη του, το όραμα που υπηρέτησαν διαχρονικά τα στελέχη του Πασόκ. Αλλά όπως αντίστοιχα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς το Πασόκ, έτσι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και μόνο με το Πασόκ. Συνεχίζουμε με τα χιλιάδες στελέχη που έχουν παραμείνει και δεν ανήκουν στο Πασόκ, από το ποτάμι, από το Δημάρ, από άλλες κινήσεις ανένταχτες, από προοδευτικούς πολίτες, με όπλο μας στη διεύρυνση, με όπλο μας στην πολιτική ανανέωση, συνεχίζουμε ως κίνημα αλλαγής. Ο μοναδικός στον οποίο έχουμε ευθύνη σήμερα είναι οι 212.000 συνειδητές μας. Ένα ξεκάθαρο μήνυμα που μας έδωσαν να εκφράσουμε τον προοδευτικό από το συνέδριο, από το συνέδριο, τι περιμένετε να βγάλει? Πρώτον, ένα ξεκάθαρο μήνυμα για την πλήρη ενιαία λειτουργία μας. Και αυτό γίνεται μέσα από την εκλογή των συλλογικών μας οργάνων. Εκλέγουμε την Κυριακή. Αλλάξουν τα όργανα. Εκλέγουμε Κεντρική Επιτροπή. 251 άτομα Κεντρική Επιτροπή μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. Ενώ είχε πριν. Ενώ πριν είχε 351. Γιατί ήταν για τα υπόλοιπα κόμματα συνέδρια. Ήταν και αναλογική εκπροσώπηση. Πάμε σε 251 άτομα όπως ορίζεται το καταστατικό μας. Και μετά πολιτικό συμβούλιο. Πάμε μετά πολιτικό συμβούλιο και γραμματέας. Και πάμε αντίστοιχα με μια βάση 4.300 περίπου συνέδρων που προέκυψαν από 65.000 μέλη μας. Μια πολύ ισχυρή δημοκρατική νομιμοποίηση από τη βάση μας. Δηλαδή από τους 212 στην εσωκομματική τώρα διαδικασία προσέθεσαν σκάλπες 65.000. Δεν είναι 212, οι 212 είναι φίλοι και μέλη. Όχι, ναι, εγώ είπα για εσωτερική εσωκομματική διαδικασία. Ναι, για να καταλάβω. Είναι φίλοι και μέλη. Ναι, δεν είπα. Τα μέλη μας μόνο συμμετέχουν στις διαδικασίες και από τα 135.000 περίπου μέλη μας ήρθαν τα 65.000 που είναι το μεγαλύτερο νούμερο σε όλες μας τελευταίες εσωκομματικές διαδικασίες. Ουσιαστικά το 50% δηλαδή. Ακριβώς. Και είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Και το δεύτερο ζητούμενο του συνεδρίου, για να ολοκληρώσω την ερώτησή σας, αφορά ακριβώς σε μια προσπάθεια κωδικοποίησης των βασικών θέσεων του σχεδίου Ελλάδα, του προγράμματός μας. 10 μπούλες, θα το πω πολύ απλά. Τα οποία τα καταθέτουμε ακριβώς στον ελληνικό λαό, να ξέρουν ακριβώς οι Έλληνες για ποιο λόγο μας ψηφίζουν. Και πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές, αυτά ακριβώς τα 10 που θα μας ψηφίσουν θα είναι η βάση για οποιαδήποτε συζήτηση. Ένας φίλος εκπομπής που είναι και στέλεχος του Πασόκ, του παλιού. Λέει ότι η πολιτική αυτή των 10 σημείων κινείται προς την κεντροδεξιά ή την κεντροαριστερά. Αν είναι ό,τι ρωτούσαμε πριν, σας είναι η κεντροαριστερά. Είναι ο προοδευτικός πόλος του πολιτικού μας συστήματος. Ξέρετε, υπάρχει μια κουβέντα περί ίσων αποστάσεων. Εμένα δεν μου αρέσει η λογική των ίσων αποστάσεων γιατί σημαίνει ότι βάζει. Αυτό θέσα και πριν να καταλάβατε. Βάζει ένα χάρτη. Είναι το βασικό ερώτημα, να ξέρετε για σας καθώς. Δεν μου αρέσουν ίσως αποστάσεις. Βάζει ένα ιδεολογικό άξονα, λες που είναι ο ένας, που είναι ο άλλος, κάτσε να μπούμε λίγο στη μέση. Όχι. Αυτό είναι το πρώτο βήμα του ετεροπροσδιορισμού. Εμείς πάμε με τις θέσεις μας. Οι θέσεις μας αφορούν ακριβώς από τη μία πλευρά, για να το πούμε και με πολιτικούς όρους, ένα αναπτυξιακό μοντέλο που θα προσελκύει επενδύσεις, θα στηρίζει τις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις, την ιδιωτική πρωτοβουλία, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους νέους επιστήμονες, τους αγρότες, τον πρωτογενή τομέα, αυτούς που για εμάς μπορούν να επανεκκινήσουν την εθνική οικονομία, σε αντίθεση με το μοντέλο του ΣΥΡΙΖΑ, το κρατικό δίαιτο, και από την άλλη πλευρά όμως, σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, τους πόρους που θα εξασφαλίζει αυτό το αναπτυξιακό μοντέλο θα τους κατευθύνει δίκαια για να στηρίξει τις κοινωνικές ομάδες που για εμάς είναι στην καρδιά των δικών μας προτεραιότητων. Ένα σοβαρό και αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος. Είναι επίκαιρο να σας ρωτήσουμε ποια είναι η θέση σας με αυτή τη συμφωνία με τα κόκκινα δάνεια, τους θεσμούς. Καταρχάς, αν μου επιτρέπετε μια παρένθεση σχετικά με το θέμα αυτό, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, δεν ξέρω αν οι τηλεθεατές μας το καταλαβαίνουν, πώς γίνεται ενώ τον Αύγουστο βγήκαμε από τα μνημόνια. Ένα μήνα τώρα να συζητάμε για το αν είναι αποδεκτή η πρότασή μας από τους εταίρους μας, αν θα πάμε σε μονομερείς ενέργειες. Τι έγινε με το 1 δις των κερδών των ελληνικών ομολόγων από τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Θα υπογράψουν αυτά που δίνουν. Και ούτω καθεξής. Μιλάμε δυστυχώς για μια σκληρή εποπτεία που έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζεται. Παράλληλα με τα μέτρα των πρωτογενών πλεονασμάτων, με την εκποίηση της δημόσιας περιουσίας, με ένα ασφαλιστικό νόμο ο οποίος έχει κάνει τις συντάξεις ψίχουλα και παραμένει, και μια σειρά από άλλα μέτρα τα οποία κρατάνε δέσμια τη χώρα. Φεύγει αυτό. Η κυβέρνηση μέχρι πρώτη ήταν αδύναμη να διασφαλίσει μια ουσιαστική λύση στο θέμα των κόκκινων δανείων. Σερνότανε επί 3 χρόνια, γιατί μπορούσε να δώσει λύση με ένα καινούριο θεσμικό πλαίσιο από το 2015, το 2016, το 2017. Αντί αυτού, άφησε τον νόμο του Πασόκ που προστάτευε την πρώτη κατοικία να τελειώσει 31 Δεκεμβρίου του 2018. Το μόνο που έκανε ήταν να δώσει μια δίμηνη παράταση και βρέθηκε ουσιαστικά σε ένα καθεστώς στο χείλος του γκρεμού να πρέπει να βρει μια λύση. Η λύση που βρήκε για εμάς, ενώ μπορεί να έχει και ορισμένα θετικά σημεία, έχει πάρα πολλούς κόφτες. Και αυτό σημαίνει ότι πάρα πολλοί κόσμοι μένουν εκτός της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Και αυτό δυστυχώς, ενώ δεν είναι εμφανές από την πρώτη όψεως, θα γίνει εμφανές πάρα πολύ. Δεν το ψηφίσατε σήμερα στην. Όχι, δεν το ψήφισαμε. Θα υπάρχουν το 70% περίπου των σημερινών δικαιούχων της προστασίας της πρώτης κατοικίας θα είναι εκτός της ρύθμισης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους αυτούς. Θα το δώσετε όμως με κάποια στοιχεία για να μην πει ότι
κάθε πολίτης. Ξεκίνησε τον Νοέμβριο, στην πρόταση νόμου που καταθέσαμε, μαζί με όλο το πλαίσιο. Είχατε καθέσει ουσιαστικά τα σαν τροπολογία. Με όλο το πλαίσιο ακριβώς που θεωρούμε ότι πρέπει να προχωρήσει μπροστά η χώρα και αναπτυξιακά, αλλά και σε ένα βαθμό κοινωνικής προστασίας των κοινωνικά αδύναμων. Περιλάβανε ακριβώς μια αναλυτική πρόταση για το πώς μπορούμε να θωρακίσουμε τους κοινωνικά αδύναμους. Το εκτελεστικό γραφείο θα εκλεγεί νέο, έτσι. Ναι, μετά το πολιτικό συνέδριο. Εκτελεστικό πολιτικό συμβούλιο μετά το συνέδριο από την Κεντρική Επιτροπή. Πόσα άτομα? 21. Έχασα το ένα. Δεν υπάρχει θέμα εκλογής αρχηγού από το συνέδριο. Όχι, κανένα θέμα. Γιατί είναι έκτακτο. Όχι, έτσι κι αλλιώς. Ο αρχηγός δεν εκλέγεται από το συνέδριο. Εκλέγεται από τη βάση όταν έχετε δίκιο. Μια και αναφέρθηκε στα συνέδρια, είστε και μηχανικός. Όταν έχετε πάρει 200.012, ήρθαν και ψηφίσανε για να εκλέξουν τον νέο αρχηγό του κινήματος αλλαγής. Α, αυτόν κάνετε μια αναγωγή. Τα ποσοστά σας θα έπρεπε να είναι παραπάνω από όσο δείχνουν, τουλάχιστον τελευταία δημοσκόπηση. Και σε σχέση με όσους είχαν πάει να ψηφίσει τελευταίες εκλογές, έτσι. Άρα θεωρείτε ότι είναι εφικτός ο στόχος και αριθμητικά το κίνημα αλλαγής να αποτελέσει την έκπληξη? Είναι απόλυτα εφικτός. Εγώ μιλάω πάντα με τα 212. Τον Ιούνιο του 2015 ήρθαν 50.000 μέλη και ψήφισαν πρόεδρο. Είναι άλλο η εκλογή προέδρου, άλλο η εκλογή συνέδρων σε συνέδριο. Τον Μάρτιο λοιπόν του 19 ήρθαν 65.000 μέλη και ψήφισαν συνέδρους. Και είναι μια τεράστια συμμετοχή για μια διαδικασία συνεδριακή. Και το ζητούμενο δεν είναι μόνο αυτό για μένα. Το ζητούμενο είναι ότι το βλέπουμε παντού. Κάναμε πριν από δύο Σαββατοκύριακα μια περιοδία με την πρόεδρο μας στη Φόφη Γεννηματά. Πήγαμε Αμφιλοχία, Άρτα, Πρέβεζα, Γρεβενά, Κοζάνη. Κάναμε αντίστοιχες διαδικασίες σε Καρδίτσα και Βόλο, Θεσσαλονίκη. Το Σαββατοκύριακο μας πέρασε στην Αλεξανδρούπολη, στο Ηράκλειο. Όλες οι αίθουσες μας ήταν γεμάτες. Και στις ίδιες ακριβώς αίθουσες έχουν κάνει προηγουμένως στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εκδηλώσεις που δεν μπορούν να γεμίσουν ούτε τις μουσές. Είναι χαρακτηριστική η εκδήλωση του Κυλκής. Πήγε ο κύριος Παπάς και είχε 30-40 άτομα. Είχαμε κάνει στην ίδια και είχαμε υπερδιπλάσια. Αυτό το σφιχταγκάλιασμα από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον Αλέξη Τσίπρα, από τα στελέχη του, είπατε πριν, μας πήρανε τον Ντόλκα και τον Μωραϊτη. Δεν θέλω να στοχοποιώ. Δεν είπα μας πήρανε, δεν μ' αρέσει. Ωραία. Αλλά ναι. Για να το καταλαβαίνετε, λέτε. Ναι, ναι, ναι. Δεν θέλω να στοχοποιώ, ούτε να προσωποποιώ, αλλά για να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Από εκεί και πέρα, ουσιαστικά, ξεκίνησε ένας πόλεμος του ΣΥΡΙΖΑ προς εσάς. Χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση. Σφιχταγκάλιασμα. Με κάθε τρόπο, γέφυρες. Κάνετε συνέδριο εσείς. Αντισυνέδριο εντός αγωγικών μια εβδομάδα μετά. Σας ανησυχεί όλο αυτό? Στην αρχή το αντισυνέδριό τους ήταν. Σήμερα, αν δεν κάνω λάθος. 27 του μηνός. Σήμερα. Είναι κινήσεις πανικού και δεν μας ανησυχεί καθόλου. Και τους λέμε και το εξής. Αυτές οι γέφυρες σας πειράζουν. Τους λέμε και το εξής. Θα σας απαντήσω και σε αυτό. Τους λέμε το εξής πολύ απλό. Ελάτε να κάνουμε διαδικασίες πολιτικές. Ο καθένας με τον κόσμο του. Με την κοινωνική του απήχηση. Και το βράδυ να μετρήσουμε ποιος πραγματικά ακουμπάει τον κόσμο. Ποιος πραγματικά προσελκύει τον κόσμο στις πολιτικές του εκδηλώσεις και ποιος όχι. Ας το κάνουν. Είμαστε εδώ. Ας έρθουν να μετρηθούμε. Γέφυρες. Υπάρχει μια σαφής κατεύθυνση του ΣΥΡΙΖΑ να παρουσιάσει ένα δίθεν περιτύλιγμα ότι είναι ένα προοδευτικό μέτωπο, η νέα κεντροαριστερά και ούτω καθεξής. Εγώ θα το δω πολιτικά το θέμα. Ως εξής. Προοδευτικό μέτωπο με ποιους? Αυτούς που αντιπολιτεύτηκαν με την ακραία διχαστική ρητορική για κρεμάλες και γερμανοτσολιάδες. Έχτισαν πολιτικές καριέρες στο βωμό της διάλυσης κοινωνικής συνοχής. Πήραν την εξουσία, πήγανε χέρι-χέρι με τον Καμένο και τους Ανέλ ως συνειδητή επιλογή. Εφάρμοσαν την πιο σκληρή, αχρίαστη μνημονιακή πολιτική. Και ακόμα και σήμερα εξακολουθούν να συγκυβερνούν με ένα συνοθήλευμα τυχοδιοκτών, χωρίς καμία κοινή ιδεολογική αναφορά. Με μοναδικό συνεκτικό κρίκο, το πώς θα μείνουν για λίγο ακόμα στην καρέκλα. Και με πολύ απλά λόγια. Προοδευτικό μέτωπο. Με μπροστάριδες. Τον Αντώναρο, την Παπακώστα, την Κουντουρά, τον Παπαχριστόπουλο, δεν αφορά ούτε εμάς. Αλλά ούτε τους πολίτες που ανήκουν πραγματικά στην κεντροαριστερά. Ξέρω ότι ο Νίκος Παπανδρέου είπε ότι πιστεύω ότι το σύμβολο του Πασόκου Πράσινος Ήλιος θα επιστρέψει. Το θέμα θα τεθεί στο συνέδριο του Κινέα. Όχι μόνο από μένα. Υπάρχει αυτή η σκέψη. Το σύμβολο θα επιστρέψει στα ψηφοδέλτια μας, όπως είχε γίνει και στο προηγούμενο ψηφοδέλτιό μας. Θα υπάρχει φυσικά και το σύμβολο του Πασόκ κάτω από την ομπρέλα του ενίου φορέα του κινήματος αλλαγής. Όνομα δεν αλλάζεται δηλαδή. Όχι, όχι. Κίνημα αλλαγής και προχωράμε. Και θα πάτε στο τέρμα έτσι. Ως το τέρμα κίνημα αλλαγής. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Με αφορμή και το ευρωψηφοδέλτιο, βλέπω κυρία Γεννηματά μέρα παραμέρα ανακοινώνει ονόματα. Στα ψηφοδέλτιά σας να περιμένουμε κάποιες εκπλήξεις. Ξέρω, θα μου πείτε, διεύρυνση είναι ότι όσοι μείναν από το ποτάμι σε εμάς, όσοι μείναν από τη Δημάρ σε εμάς, να περιμένουμε κάτι άλλο, γιατί ασχολείστε με τα ψηφοδέλτια. Εξαρτάται πώς ορίζει ο καθένας την έκπληξη. Ναι. Βοηθήστε με λίγο για να σας βοηθήσω κι εγώ. Ενώ δηλαδή μπορεί να, ακόμα όσο περνάει ο καιρός, να πάρετε και στελέχη κι άλλα από το ποτάμι, από τη Δημάρ, από ό,τι έχει απομείνει ή από το ΣΥΡΙΖΑ ακόμη να επαναπατριστούν κάποιοι, για παράδειγμα. Εμάς δεν είναι ο στόχος μας να κάνουμε μεταγραφές υψηλού επίπεδου. Mm-hmm. Δηλαδή, έλεση να κάνουμε ένα deal, έλεση να κάνουμε ένα deal. Όποιος συμφωνεί μαζί μας πολιτικά
και συστρατεύεται, ακολουθεί και θέλει να δώσει τη μάχη, θα μπορεί να τη δώσει μέσα από τον κίνημα είτε στο βουλευτικό, είτε στο ευρωβουλευτικό μας ψηφοδέλτιο. Ήταν και ο πρόεδρος των Σοσιαλιστών για την προεδρία της Κομισιόν Φρανς Τίμερμαν. Ξέρετε, την Κυριακή, το μεσημέρι, στη δεύτερη μέρα του συνεδρίου μας, έχουμε μια εκδήλωση με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Και σε αυτή την εκδήλωσή μας θα μας θυμίσει με την παρουσία του ο Φρανς Τίμερμανς, που είναι ο υποψήφιος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος για την προεδρία της Κομισιόν. Εσείς τον στηρίζετε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ξεκαθαρίσει να τον στηρίζει. Τι συζητάμε τώρα. Είχαμε πριν τον κύριο Ξηδάκη, τον ρωτούσε η κυρία Μπακογιάννη. Η παρουσία του κύριου Τίμερμανς στην Αθήνα, στο συνέδριό μας και στην εκδήλωσή μας αυτή, είναι η καλύτερη δυνατή σφραγίδα για να τελειώνουν τα παραμύθια με όσου ευαγγελίζονται δίθεν συνεργασίες με την Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ να επιλέξει αν. Και να πει στον ελληνικό λαό, ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές. Τι βγαίνει, Τίμερμανς, Βέμπερ, κάτι άλλο. Τι βγαίνει αν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές. Να το ξέρουμε και εμείς, να το ξέρει και ο ελληνικός λαός. Εμείς ψηφίζουμε και στηρίζουμε το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Ο Φρανς Τίμερμανς ανταποκρίθηκε στην πρότασή μας, είναι εδώ, προχωράμε μαζί στους σοσιαλδημοκράτες, γιατί και το διακύβευμα των ευρωεκλογών είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με την άνοδο και του εθνικισμού και του λαϊκισμού, πρέπει οι προοδευτικές δυνάμεις να δώσουν μια απάντηση, ένα ρεαλιστικό αφήγημα, να αντιμετωπίσουμε τα πραγματικά τους προβλήματα. Και αυτό κάνουμε και εμείς με το σχέδιό μας, και αυτό θα κάνει και η πολιτική μας διαδικασία στο συνέδριο. Κλείνοντας, πότε βλέπετε εθνικές εκλογές? Χθες θα έπρεπε. Αν με ρωτάτε πότε θέλουν, θα σας πω στο τέλος της ιδίας, Οκτώβριο. Αν μπορούσαν να αλλάξουν και το Σύνταγμα να πάνε 4 χρόνια πίσω, θα το κάνανε. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι επειδή η κυβέρνηση έχει χάσει την πραγματική επαφή με την κοινωνία, με τα προβλήματά της, οι εκλογές θα γίνουν πάρα πολύ σύντομα, εκτιμώ το Μάιο. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ και καλή επιτυχία. Να είστε καλά, σας περιμένουμε στο συνέδριό μας και στην εκδήλωση Κυριακής. Μανώλης Χριστοδουλάκης, γραμματέας του κινήματος αλλαγής και επιμένω κίνημα αλλαγής, γιατί όπως μας είπε πριν από λίγο. Δεν αλλάζει το όνομα. Έτσι θα πάμε στις εκλογές ως το τέρμα. Και θα τα πούμε μετά συνέδριο. Μετά το συνέδριο. Λοιπόν, εμείς πάμε σε, μετά Χριστό. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος θα είναι μαζί μας ο Νίκος Μαυραγάνης, πρώην Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών, προερχόμενος από τους ανεξάρτητους Έλληνες, κορυφαίος τέλεχος των ανεξαρτήτων Ελλήνων, δίπλα στον Πάνο Καμένο, να μας πει τις τελευταίες εξελίξεις και τι θα κάνουν από εδώ και πέρα όσο πλησιάζει ο δρόμος προς κάλπες. Σε 2 λεπτά επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ επί του πιεστηρίου, τρίτο και τελευταίο μέρος. Πολύ κόσμο είχαμε σήμερα, έτσι. Και είναι Νίκος Μαυραγάνης τώρα μαζί μας. Πρώην Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών. Έμαθε από τρία στρατόπεδα. Τι γίνεται. Τι γίνεται, έτσι. Τέσσερα, μάλλον τέταρτο τώρα. Τώρα είναι το τέταρτο. ΣΥΡΙΖΑ στην αρχή με τον κύριο Ξηδάκη. Τώρα Μπακογιάννη, Νέα Δημοκρατία. Μανώλη Χριστοδουλάκη, γραμματέα του κινήματος αλλαγής. Κεντρικό στέλεχο των ανεξαρτήτων Ελλήνων, Νίκος Μαυραγάνης. Κύριε Μαυραγάνη, θα σα ρωτήσω. Εάν γυρίζατε το ρολόι πίσω, τι σφάλματα κάνατε? Θεωρώ πως θα έπρεπε να ελέγχουμε περισσότερο την κεντρική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ο Πάνος Καμένος έπρεπε να αναλάβει ευθέως, το λέω, το ρόλο του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, γιατί φάνηκε ξεκάθαρα από την αποχώρησή μας και μετά τα σφάλματα στα οποία πέφτει το ένα μετά το άλλο ο ΣΥΡΙΖΑ στη διακυβέρνησή του. Ένα-δύο πια. Εχθές το βράδυ κατέθηκε ένα νομοσχέδιο. Κόκκινα δάνεια. Και τα κόκκινα δάνεια. Κοιτάξτε, επειδή εγώ ήμουν αυτός που συνέταξε την πρόταση ρύθμισης όλων των χρεών σωρευτικά το 2014, πρόταση την οποία δώσαμε στον Αλέξη Τσίπρα μαζί με τον Πάνο Καμένο το Σεπτέμβριο του 2014, και έγινε δεκτή και το καταθέσαμε μετά ως πρόταση συνολικής ρύθμισης, βελτιώσαμε τον καλό ήδη νόμο Κατσέλη και περιλάβαμε μέσα τα δάνεια, τα χρέη από το δημόσιο, από τις ΟΤΑ και τα ασφαλιστικά ταμεία. Και ήταν μια δική μας πρόταση και οι βασικές αρχές. Σας λέω λοιπόν με την εμπειρία μου ότι αυτό το οποίο φέρανε, από το να μην υπάρχει φυσικά προστασία, καλό είναι να υπάρχει, αλίμονο, όμως έχει πάρα πολλά προβλήματα. Ένα από αυτά, αντιληπτό από όλους, θα σας το εξηγήσω άμεσα. Δεν είναι δυνατόν να λες ότι για να σου εξαιρέσω την πρώτη κατοικία από τον πληστηριασμό, δίνω τη δυνατότητα στους δανειστές σου να εκπληστηριάσουν, ακόμα και αν τηρείς τη ρύθμιση, όλα τα υπόλοιπα περιουσιακά σου στοιχεία. Ναι. Όλα. Επιπλέον λέει ότι όποιος δεν είναι. Έτσι κι αλλιώς δεσμευμένα είναι.
τα υπόλοιπα. Όχι, και τα δέσμευτα. Και τα δέσμευτα. Επιπλέον λέει ότι κι αν ακόμα κάποιος από τους δανειστές δεν μπει στη ρύθμιση, μπορεί να προχωρήσει πληστηριασμό εις βάρος πρώτης κατοικίας. Mm. Άρα, εδώ υπάρχει πραγματικά μια μεγάλη πληγή. Πρέπει να το ξαναδούν. Ίσως δεν το έχουν προσέξει. Ή εκτός και προσπάθησαν να κάνουν ένα συγκερασμό με τους τραπεζίτες, εγχώριους και εξωχώριους, και να μην τους δυσαρεστήσουν πάρα πολύ. Αλλά αυτό, αν ήμασταν εμείς στην κυβέρνηση, δεν τα αφήναμε ποτέ να γίνει. Γίνει, περιορίζεται σε 80 με 100.000. Ναι, αλλά δεν είναι αυτό, Μάκη, μόνο. Είναι το γεγονός ότι αυτή η προστασία που δίνει και σου λέει ότι πρέπει να πληρώσει το 120% της αξίας της κατοικίας. Λες εσύ, να το πληρώσω το 120%. Τι γλιτώνω εκτός από την πρώτη κατοικία με αυτό το 120%? Γλιτώνω και την υπόλοιπη περιουσία μου. Αφού πληρώνω παραπάνω από την αξία της κατοικίας. Εξβαλλεγγύηση, δηλαδή την υπόλοιπη περιουσία. Όχι, χωρίς να την εξβαλλεγγύηση. Πώς θα προχωρήσει. Μα ακριβώς. Λέει κάποιος, πληρώνω το 100% της αξίας της ακινήτου περιουσίας της πρώτης κατοικίας. Μα δεν πληρώνεις μόνο το 100%, πληρώνεις το 120%. Άρα, αφού πληρώνεις παραπάνω, θα πρέπει να εξαιρείται και κάποιο μέρος της υπόλοιπης περιουσίας σου από τον πληστηριασμό. Ανταυτού, η υπόλοιπη περιουσία σου είναι έρμεο των διαθέσεων των δανειστών σου. Δηλαδή, νόμος άλγεβρα, έτσι. Είναι νόμος άλγεβρα, αλλά είναι και νόμος ο οποίος δημιουργεί πρόβλημα κενό προστασίας. Θα το δείτε στην πράξη τι θα δημιουργηθεί. Βεβαίως, από το να μην υπάρχει καθόλου, καλό είναι να υπάρχει. Όμως. Είναι πολλά τα τροτά σημεία και πρέπει να το ξαναδούμε. Αυτό που είπατε προηγουμένως στην προηγούμενη ερώτηση, ζήτησε τη θέση του αντιπρόεδρου ο κ. Καμένος? Όχι, δεν την είχε ζητήσει. Και ήταν σφάλμα του. Ναι. Σας το λέω ευθαρσώς, ήταν σφάλμα του. Γιατί φάνηκε ότι όσο περισσότερο έλεγχο είχαμε επί των βασικών στρατηγικών και πολιτικών που είχε η κυβέρνηση, τόσο καλύτερα πηγαίναμε. Μόλις φύγαμε, δημιουργήθηκαν τεράστια θέματα και στα εθνικά ζητήματα, στα οποία βλέπετε τώρα φέρνουν τροποποίηση του κώδικα ποινικής δικονομίας και του ποινικού κώδικα. Και επειδή εγώ είμαι ο τομέαρχης δικαιοσύνης στους ανεξάρτητους Έλληνες, τις προάλλες ήμουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Θα σας πω ένα από τα πολλά. Καταργούν το άρθρο 401, που είναι αυτό με το οποίο το ελληνικό λιμενικό σώμα καταδίωκε τουρκικά αλλιευτικά, όταν Έλληνες αλλήσιοι ή οποιοδήποτε άλλοι κατήγγυλαν το αυτόφορο τελούμενο έγκλημα κάποιου ξένου αλλιευτικού σκάφους που αλλίευε μέσα στην ελληνική αιγυαλίτιδα ζώνη. Mm. Και ρωτάω, Μάκη Κουρή, με τη δική σου εμπειρία, όταν πηγαίνεις βήμα το βήμα για ενεργειακούς λόγους και γεωπολιτικούς λόγους που έχει παίξει πρωτεύοντα ρόλο ο Πάνος Καμένος σε αυτούς, πηγαίνεις βήμα το βήμα στην εξόριξη των ορυκτών σου. Δεν θες να διατηρήσεις το status quo του Αιγαίου ως κόρυνο οφθαλμού. Αφήνεις να γκριζάρουν με αυτές τις διατάξεις οι Τούρκοι το Αιγαίο? Αλλά με ποιο σκεπτικό είναι κανένα? Δεν το γνωρίζω. Εγώ στην Επιτροπή το είπα. Είχε εκεί απάντηση... ο Υπουργός Δικαιοσύνης, είχε εκεί τους 6-7 καθηγητές Πανεπιστημίου Ποινικού Δικαίου, τους οποίους τους σέβομαι, τους άνθρωπους και τους υπολείπτομαι απολύτως. Και επιστημονικά και προσωπικά. Όμως, όταν τους είπα ακριβώς αυτό, δεν μου απήντησαν τίποτα. Τίποτα απολύτως. Η ανάγκη ανανέωσης εξορισμού του ποινικού κώδικα. Είναι πανδομολογούμενη, δεν το συζητώ. Ναι. Εγώ διακονώ τη δικηγορία 25 χρόνια. Αλίμον. Ναι. Τι προς το καλύτερο αλλάζει? Κοιτάξτε, πράγματι κάνουν κάποιες αλλαγές στον κώδικα ποινικής δικονομίας που είναι προς σωστή κατεύθυνση. Επιταχύνουν τις δίκες κατά ένα βαθμό. Όμως, από την άλλη μεριά, δεν μπορεί. Ποινικοποιούν όμως. Ποιο? Από ποινικοποιούν όμως μέσα. Ακριβώς. Δεν μπορεί από την άλλη μεριά να δημιουργείς ελάφρυνση ποινών που έχουν μεγάλη κοινωνική απαξία. Δεν μπορείς, ας πούμε, στο βιασμό να βγάλεις έξω την ψυχολογική βία. Ή δεν μπορείς να συζητάς για μεταρρύθμιση ποινικού νόμου γενικότερα, ποινικού κώδικα, και να μην μιλάς για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Είδα τον Αλέξη τον Τσίπρα και το λέω με πλήρη συμπάθεια. Τις προάλλες, πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες, να αναφέρεται στη Βουλή και να λέει ότι προτείνω, στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, μία δήλωση ερμηνευτική στο 86 του συντάγματος, με την οποία ερμηνευτική δήλωση θα χωρίζουμε τα αδικήματα εκείνα τα οποία είναι επευκαιρία και όχι μέσα στο σκληρό πυρήνα των καθηκόντων των υπουργών. Δωροδοκία, δωροδοληψία, ξέπλυμα χρήματος, που κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί, εν πάση περιπτώσει, ότι είναι μέσα στον πυρήνα των καθηκόντων των υπουργών. Και όμως, η Νέα Δημοκρατία το καταψήφισε. Και ρωτάω, όταν εμείς το Φλεβάρι του 2018, ένα χρόνο και πριν, καταθέσαμε πρόταση
με απλό νόμο, όχι συνταγματικό νόμο, με απλό νόμο να γίνει ερμηνεία ακριβώς του εφαρμοστικού νόμου του συντάγματος και να πούμε ότι αυτά τα δικήματα δεν είναι μέσα στα καθήκοντα. Γιατί από τη μία η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε και από την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ μας είπε ότι θα το φέρω στην συνταγματική αναθεώρηση. Και γιατί τώρα που το επαναφέραμε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν τον φέρουν προς συζήτηση. Μήπως δηλαδή πραγματικά δεν θέλουν κάτι τέτοιο. Ναι, αυτό για να το καταλάβει ο κόσμος. Το... Ορίστε, τι το ακριβώς, ναι, τι ακριβώς σημαίνει. Ορίστε. Ναι, τι ακριβώς σημαίνει. Θα σας πω αμέσως. Το Φλεβάρι του 18, 13 Φλεβάρι του 18, ορίστε, είναι εδώ. Το καταθέσαμε και στο υπόμνημά μας, όπως θα δείτε. Είχε περάσει και από το. Είχε περάσει και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Καταθέσαμε μία πρόταση νόμου και λέμε: θα ερμηνεύσουμε τον εφαρμοστικό νόμο του Συντάγματος που λέει ποια αδικήματα είναι εντός και ποια είναι εκτός των καθηκόντων των Υπουργών και αυτά που είναι εκτός καθηκόντων Υπουργών, δωροληψία, δωροδοκία, ξέπλυμα, θα πηγαίνουν απευθείας στο φυσικό δικαστή. Χωρίς παραγραφές, χωρίς τίποτα. Ούτε συνταγματική αναθεώρηση χρειαζόταν ούτε τίποτα. Κολυσιεργούν. Δεν ισχύει η ασυλία, δηλαδή. Μάλιστα. Είναι εδώ πέρα το έγκλημα τη δωροληψία των πολιτικών αξιωματούχων ή τη νομιμοποίηση όταν από παράνομη κλιματική δραστηριότητα. Και ο λόγος ποιο είναι. Να προσθεθεί. Μάκη μου, η Νέα Δημοκρατία είναι κατά έτσι κι αλλιώς, το γνωρίζουμε. Όμως, περιμέναμε από τον ΣΥΡΙΖΑ να το προχωρήσει. Εγώ τότε είχα συναντηθεί με τον Μιχάλη τον Καλογύρου, ήταν Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης τότε. Και του εξέθεσα ακριβώς την πρόταση νόμου και το συζητήσαμε και επιστημονικά, αν θέλει. Μου είπε ότι Νίκο, συμφωνώ απόλυτα. Αλλά να το φέρουμε λίγο αργότερα με τη συνταγματική αναθεώρηση. Το έφερε λοιπόν και δεν το πέρασε. Αφού δεν το πέρασε, γιατί δεν το προχωράει με απλό νόμο. Επομένως, πού πάει το μυαλό σας? Το μυαλό μου πηγαίνει ότι δεν το θέλουν πραγματικά. Δηλαδή, ναι, και η ίδια η κυβέρνηση. Ναι, ένα συντοσία δηλαδή. Συμπεραίνω εγώ ότι εφόσον ούτε τότε το πέρασε, ναι, ούτε τώρα παίρνει πρωτοβουλία, αυτό, δεν το επιθυμεί πραγματικά. Και ποια εγκλήματα, αδικήματα. Δωροδοκία, δωροληψία, ξέπλυμα χρήματα. Δηλαδή αυτά είναι ότι έχουν ασυλία, δεν διώκονται. Ακόμα αυτή την ώρα που μιλάμε, θεωρούνται ότι είναι μέσα στα καθήκοντα του Υπουργού. Αν είναι δυνατόν. Και επιμένουμε λοιπόν και το φέρνουμε δύο φορές ως πρόταση. Κύριε Μαυραγανή, εγώ θα πάω λίγο στα πολιτικά τώρα, γιατί παρακαλώ. Είναι, έχουμε ευρωεκλογία σε 55 μέρες. Μεταγραφές, Μπαρτάκος, τώρα να δω τι είναι. Και εθνικές, αν γίνουν το φθινόπωρο. Και ευρωεκλογέ θα μετάσχετε στο. Θα κατεβούν οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Θα κατεβούν. Βεβαίως. Ο κύριος Μπαλτάκος ήταν υποψήφιος. Θα είναι υποψήφιος. Αυτή είναι η διεύρυνση παύλα μεταγραφή των ανεξαρτήτων Έλληνων, για παράδειγμα. Όχι μόνο. Και όχι μόνο. Όχι μόνο. Οι διευρύνσεις γίνονται και με σημαίνοντα στελέχη, όπως είναι ο Τάκης ο Μπαλτάκος, αλλά και με απλούς ανθρώπους. Εγώ επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω την ιδιότητά μου από μέλος της Επιτροπής που εξετάζουμε τα βιογραφικά. Τουλάχιστον 25 βιογραφικά έχω δει τα οποία έχουν καλύτερο βιογραφικά από μένα. Και έρχονται αυτή την περίοδο. Και έρχονται αυτή την περίοδο. Ο Δημήτρης Καμένος, για παράδειγμα, επειδή ήταν με τον Τάκη Μπαλτάκο, ναι, στη δύναμη ελληνισμού, υπάρχει ενδεχόμενο να συμπορευτεί μαζί σας? Δεν πιστεύω. Δεν έχει γίνει κάποια συζήτηση? Όχι, δεν έχει γίνει συζήτηση. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις και είμαστε σε όλες αυτές τις συζητήσεις αρνητικοί. Μάλιστα. Νομίζω ότι συζητάει με τον κύριο Βελόπουλο. Με τον κύριο Βελόπουλο, λες. Θα πουλάνε μαζί εκείνα τα χειρόγραφα του Ιησού, μάλλον. Δίνεις είδηση. Με αφορμή την τελευταία δημοσκόπηση, και φαντάζομαι θα μου απαντήσετε, αλλά να το ακούσω ο κόσμος. Την τελευταία δημοσκόπηση πριν από 3 ώρες τη Σάλκο για το κανάλι Open, 1,1 σας δίνει. Για ευρωεκλογές, όχι για εθνικές. 1,1 για ευρωεκλογές και μην ξεχνάμε, ήθιστε στις ευρωεκλογές να είναι και πιο χαλαρή ψήφος. Και βάζω το πιο, γιατί ξέρετε, οι Έλληνες πολίτες έχουν να ψηφίσουν 4 χρόνια. 3,5 για την ακρίβεια. Ναι. Οπότε αντιλαμβάνεστε, δεν ξέρω αν θα είναι τόσο χαλαρή αυτή η ψήφος σε ευρωεκλογές, αν δεν γίνουν μαζί εθνικές. Η ψήφος δεν θα είναι καθόλου χαλαρή. Mm-hmm. Η ψήφος θα είναι βαθιά ιδεολογική στις ευρωεκλογές αυτές. Και επιτρέψτε μου να πω ότι επειδή εμείς έχουμε ξεκάθαρο ιδεολογικό στίγμα στις ευρωεκλογές, είμαστε το μόνο κόμμα, το μόνο κίνημα που πιστεύουμε βαθιά ότι πρέπει η Ευρώπη να γυρίσει στο στίγμα της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης, αλλά και στην Ευρώπη των εθνών κρατών και να μην είναι η Ευρώπη του Διευθυντηρίου που ο Ανδρέας ο Παπανδρέου κάποτε κατήγγειλε το 1995. Να μην είναι δηλαδή η Ευρώπη που εξήγηλαν, κύριε Σερήμα και κύριε Κουρή, πριν από περίπου 1,5 μήνα, η Γερμανία με τη Γαλλία στο Άχεν, ως άλλη συνθήκη των Βερσαλιών του 1963. Και τι είπαν? Ότι εμείς εδώ θα φτιάξουμε ένα, λέει, μια επιτροπή διακυβερνητική μεταξύ της Γαλλίας και της Γερμανίας, όπου, λέει, θα εποάζονται οι κανόνες που θα εφαρμόζετε εσείς οι υπόλοιποι. Κάποιοι δηλαδή μαγειρίου να εφαρμόζουν, μαγειρίου, να αποφασίζουν για εμάς, χωρίς εμάς, χωρίς όμως εμάς. Μαγειρίου. Να μας χωρίς, εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Και κάποιος κόσμος θέλει να εκφραστεί, κάποιος κόσμος που δεν είναι ακροδεξιός,
που είναι κεντρός, που είναι κεντροδεξιός, που είναι δημοκράτης δεξιός, που αυτός ο κόσμος όμως θέλει να εκφραστεί και να πει ότι το έθνος κράτος το χρειαζόμαστε και δεν πρέπει να καταργηθεί και ότι δεν πρέπει να σκύψει ο αριθμός. Γιατί λοιπόν αυτό το πράγμα να ταυτίζεται με την ακροδεξιά? Πάντως, κύριε Μαδαγάνη, να είναι σε ευρωεκλογές. Δεν πάρετε ένα καλό αποτέλεσμα. Ξέρετε, θα είναι και. Θα πάρουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, να είστε βέβαιοι. Για την επομένη των εθνικών μετά. Κοιτάξτε, επειδή μου είπατε για την ΑΛΚΟ. Ναι. Εγώ τους συμπαθώ όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με την επιστήμη των μαθηματικών. Και εγώ θεωρητικό αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Ακούστε ένα σφάλμα το οποίο κάναν τους διέφυγε, βέβαια. Εγώ γενικώς δεν πιστεύω στις δημοσκοπήσεις, αλλά θα σας πω για ένα σφάλμα που τους διέφυγε. Και είναι μια μπούσουλα πάντως. Μάλλον. Θα αστειευόντουσαν με το κοινό τους. Γράφουν σε ένα σημείο. 1,1 πρόθεση ψήφου. Γράφουν σε άλλο σημείο. Μέσος όρος δειγμάτων. Από 1,5 έως 1,7. Τι είναι αυτό? Ο μέσος όρος του 1,5 και το 1,7 είναι το 1,1? Κοιτάξτε, ούτε 1,5 υπάρχει, ούτε 1,7. Αυτά είναι στον εγκέφαλό τους. Ξέρουμε πολύ καλά ότι πριν να φύγουμε από την κυβέρνηση, μας δίναν 2,5 χωρίς εσπήρωση. Μόλις φύγαμε από την κυβέρνηση, το σύστημα το οποίο θέλει να κονιορτοποιήσει αυτούς που αντιστέκονται, μας έδειξε ξαφνικά 1%. Ο κ. Τσίπρας, υπήρξε κανένα τηλεφώνημα του κ. Τσίπρα προς τον κ. Καμένο? Πώς το χτυπά ο κ. Καμένος? Σε τέτοια διάσταση, μετά νομίζω από 3 χρόνια αγάπης. Νομίζω ότι δεν περίμενε τηλεφώνημα μετά από αυτά τα οποία συνέβησαν. Νομίζω ότι οι μάσκες έχουν πέσει. Όλων και αυτών που ήταν μέσα στην κυβέρνηση. Η μάσκα είναι που έπεσε. Η μάσκα του Τσίπρα ποια είναι που έπεσε? Ότι έδωσε τη συμφωνία των Πεσών, φαντάζομαι. Νομίζω ότι δεν τήρησε τις συμφωνίες που είχε. Εκεί όμως δεν ήταν στο χέρι του κ. Καμένου όταν είδε εκείνη τη συνάντηση στις Πρέσπες να πει ότι εγώ φεύγω. Ποια εδώ υπερψήφισε για την πρόταση μομφής της Νέας Δημοκρατίας, δεν τη στήριξε, αυτό λέω. Γιατί εκεί? Εμείς θα το επαναλάβουμε, Μάκη, το έχουμε πει και την άλλη φορά. Εκείνη η συγκυρία ήταν μια συγκυρία τελείως διαφορετική. Η Νέα Δημοκρατία στην πρόταση μομφής της έβαζε θέματα που είχαν να κάνουν με άλλα πράγματα οικονομίας, που εμείς στηρίζαμε την οικονομική πολιτική για να βγούμε από το αδίέξοδο των μνημονίων, και δεν μίλαγε καθόλου για το όνομα της Μακεδονίας. Μάλιστα, μίλαγε για την εθνική θέση της σύνθετης ονομασίας. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι εμείς, μέσα στην συνταγματικότητα, ένσταση αντισταγματικότητα, μπορούσαμε να μπλοκάρουμε ανά πάσα στιγμή. Όπως και το κάναμε όταν ήρθε πραγματικά στην Ελληνική Βουλή. Μόνο που τότε η Νέα Δημοκρατία είπε ότι όλα είναι νόμιμα και συνταγματικά. Άρα λοιπόν, ξέραμε από πριν ότι είχαμε τη δυνατότητα να μπλοκάρουμε, αν και οι υπόλοιποι θέλανε. Εμείς ήμασταν ακόμα το 3,7%. Και με αυτή τη δύναμη μπορούσαμε να πορευτούμε. Αν και οι υπόλοιποι θέλανε. Ξέραμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει. Θέλαμε να δούμε, η Νέα Δημοκρατία ήθελε? Δεν ήθελε τελικά ούτε εκείνη να μπλοκάρει αυτή τη συμφωνία. Και λένε τώρα κάποιοι, γιατί εσείς δεν την μπλοκάρατε με το 3,7 που είχατε πότε? Τον Ιανουάριο προσπαθήσαμε, η Νέα Δημοκρατία δεν μας συντρόφευσε. Το δε Ιούνιο, που η Νέα Δημοκρατία έκανε πρόταση μομφής, χρειαζόταν 151. Ναι, υπήρχε όμως. Εμείς είχαμε 7 και η Νέα Δημοκρατία 124. Είχατε μια δύναμη ότι αποσύρατε τους βουλευτές σας, δεν θα πέφτει η κυβέρνηση. Και λοιπόν. Δεν θα περνούσε η συμφωνία. Δηλαδή τώρα που φύγαμε, έπεσε η κυβέρνηση. Δεν βρήκε, πρόθυμος. Τότε δεν θα έβρισκε. Οι συζητήσεις, Μάκη Κουρή, είχαν αρχίσει από πιο πριν. Όπως αποδεικνύεται τώρα. Εσείς κυκλοφορείτε στα δημοσιογραφικά στέκια και στα πολιτικά στέκια. Ξέρετε πολύ καλά, όπως και εμείς ακούγαμε και δεν θέλαμε να πιστέψουμε και τους ρωτούσαμε επιμόνως. Θα τη φέρετε τη συμφωνία? Υπουργέ, κλείνοντας, με το χέρι στην καρδιά, και είναι ανθρώπινο αυτό και ανθρώπινο συνέστημα. Αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν πάνε καλά οι ανεξάρτητοι Έλληνες, ουσιαστικά τελειώσαν σε αυτές τις εκλογές. Δεν λέω τις ευρωεκλογές, εθνικές, έτσι δεν είναι? Οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα έχουν την πορεία τους. Πολιτικά το τελειώσαν. Πολιτικά. Μην παρεξηγηθώ και παραπάνω. Ναι. Βεβαίως, αλίμονο. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα έχουν την πορεία τους. Δεν είναι μόνο αυτό το οποίο αισθανόμαστε και βλέπουμε εμείς από την ροή των στελεχών. Είναι το γεγονός ότι υπάρχει αναγκαιότητα, κοινωνική αναγκαιότητα, για να εκπροσωπηθεί ένα συγκεκριμένο ιδεολογικό στίγμα, το οποίο δεν εκπροσωπείται από κανέναν άλλον. Μάλιστα. Η κοινωνική αναγκαιότητα δίνει την πορεία των κομμάτων. Είναι αυτό που πάντα λέω για κάποιους οι οποίοι θέλουν τώρα να φανούν ότι παρεμβάλλονται στον κεντρό δήθεν χώρο
και θέλουν να πούν απόψεις και να εκφέρουν απόψεις οι οποίες ταυτίζονται με το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Και εγώ ρωτάω, γιατί κάποιος να πάει να ψηφίσει τον Αντόναρο, τον Τζιτουρίδη ή οποιονδήποτε άλλο? Για να κόψουν ψήφους από την Νέα Δημοκρατία. Γιατί να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ απευθείας, αφού τα ίδια λένε στις πρέσπες, τα ίδια λένε και αλλού. Για να κόψουν ψήφους από την Νέα Δημοκρατία. Ναι, αλλά ρωτάω, γιατί κάποιος, αφού δεν υπάρχει ιδεολογική διαφορά μεταξύ τους, να ψηφίσει αυτούς και να μην ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ απευθείας? Λοιπόν, με τον κύριο Κοντζιά, αγάπες. Τεράστιες. Θα δείτε μόλις γυρίσει ο Πάνος Καμένος τη συνέχεια. Η οποία, μια γεύση, ποια θα είναι? Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι ο Πάνος Καμένος έχει συλλέξει όλα εκείνα τα στοιχεία για να αποδείξουν αυτό το οποίο ακριβώς έκανε ο Νίκος ο Κοντζιάς και με τον Πρωθυπουργό και εις βάρος του Πρωθυπουργού και εις βάρος της Ελλάδας. Λοιπόν, κύριε Μαυραγκάνη, τα οποία ήταν αυτά που έχουμε εξηγήσει, ότι αφενός κόντρα στα γεωπολιτικά συμφέροντα της Ελλάδας πήγε να κλείσει μια συμφωνία, υποτίθεται για να κλείσει προβλήματα στα Δυτικά Βαλκάνια και άνοιξε περαιτέρω προβλήματα. Δείτε την Αλβανία. Δείτε τι συμβαίνει στην Αλβανία. Μάλιστα. Κύριε Μαυραγκάνη, να σας ευχαριστήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Βλέπετε, εμείς είμαστε φιλόξενοι και ακούγονται όλες οι απόψεις. Και εσείς τα λέτε έξω από τα δόντια. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάνω απ' όλα εσάς που για δύο ώρες ήταν μαζί μας. Ακολουθεί ο Μίλιος Λιάτσος με την εκπομπή του Κόντρα 24. Αύριο η εφημερίδα Κόντρα News σε όλα τα περίπτερα σε όλη τη χώρα. Από εμένα και τον Μάκη Κουρί. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.